Καλημέρα ξαδέλφια, είναι η αγαπημένη σας Τρόικα, εδώ με Μάριο Ασλαμά, Χρήστα Τσαλτίδη, Παναγιώτη Παπαδόπουλο και Αναστασία Λάμδα ή Μισιρλού. Ο ένας άντεξε ένα χρόνο, ο άλλος περίπου ένα χρόνο, ο τρίτος δεν άντεξε με μένα, Μάριο Ασλαμά, εμένα θέλατε να φάτε, πώς θα αντέξει ο Παπαδόπουλος, ο Τσαλτίδης δεν άντεξε. Ε? Ο Τσαλτίδης δεν το παρουσιάζεις, άμα περάσει καμιά βόλτα, τότε ναι. Είναι αγαπημένη σας Τρόικα, εδώ στο Λίμπερος 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, αλλά μπρατσέτα, όπως λένε οι μορφωμένοι. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Τη δεύτερη ώρα θα μπορέσουμε να βγάλουμε και γραμμές. Καμιά φορά το κάνουμε. Α, παραμονή πρωτοχρονιάς, αν κάνουμε εκπομπή, θα κάνουμε. Ποιος ξέρει. Μπορεί να βγάλουμε γραμμές από νωρίς. Έτσι, Μάριο. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Ναι. Θα έχει. Α, κανονικά, Δευτέρα πέφτει. Ποιο θα άλλο τώρα, ναι. Αν λείπουν. Δεν υποσχόμαι ότι θα είναι η καλύτερη εκπομπή όλων των εποχών, αλλά μουσικά νομίζω θα πάμε πολύ καλά σήμερα. Δεν ξέρω, έχω αυτή την τέτοια την αίσθηση. Έχουμε βέβαια και τη Μίση Ρουλού απέναντι, έχουμε και Μάριο Σλαμά, οπότε σχεδόν είναι δεδομένη η επιτυχία. Τι ωραία αφρά διαλόγου που έχω αποκτήσει πλέον. Καλημέρα και από μένα, αδέρφια, καλημέρα. Εδώ είμαστε στην Τρόικα, στο Λίμπερο τη καρδιά σου. Μαυροφορεμένο Ζιγκ Βάγκο φορεμένη Αναστασία σήμερα. Να ξεκινήσουμε τα επίσηματα τη ημέρα ή να ξεκινήσουμε στα γρήγορα με μουσικούλα. Τι θέλετε. Sorry λίγο, αυτό ναι. Να μην το ξανακάνει. Ποιο. Τι φοράει. Τι έκανα, γιατί. Γιατί μπορεί καμιά φορά να φύγει διαφορετικά από το σπίτι. Σωστό. Σωστό. Ποτέ δεν ξέρει τι κρύβεται σε μια σχέση. Σωστό, σωστό. Παιδιά, κατέβηκε η Μαριλής. Πήγε, ήταν για διήμερο στην Αθήνα μαζί με μια φίλη της Θεσσαλονικιά. Φύγανε από εδώ να πάνε σε δύο άλλες Θεσσαλονικές που ζουν στην Αθήνα, μένουν στην Αθήνα. The Kamak. Και μπαίνοντας στο σταθμό, έκανα την πάρα πολύ απλή ερώτηση. Yeah. Την πολύ απλή. Άντε, μας προκύπτει θεματάκι σήμερα. Τώρα έχουμε και άλλα θέματα βέβαια και ποδοσφαιρικά καθαρά. Οκ, okay, θα τα βάλουμε για να μην καούν κιόλας. Σήμερα δεν είναι Λίβερπουλ, Νάπολη. Σήμερα. Ή αύριο, σήμερα. Ωραία. Παρακαλώ να αποκλειστούμε. Ωραία. Προλαβαίνει το θέμα. Για να σηκώσουμε να μα τραβά. Προλαβαίνει το θέμα. Λοιπόν. Subject. Λοιπόν, προσέξτε. Αναστασία, κλείστε τη μουσική. Κλείστε τη μουσική. Ναι. Για να πούμε μετά με το κομμάτι αυτό που σου ζήτησα. Ναι. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Κατάλαβε πιο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Υποθέτω. Για το Παναγιώτη που το λατρεύει, το έχει ξεχάσει ο Παναγιώτη τελείω. Λέω, μπαίνω μέσα στο σταθμό και λέω, αποκλείεται, λέω Μαριλής, να σου κάνω μια ερώτηση. Καλημέρα, λέω, καλώς ήρθες. Λέω, πες μου ότι δεν έγινες αποδέκτης της πιο ηλίθιας ερώτησης που θα μπορούσε να γίνει έτσι, σήμερα. Πες τα αυτά. Μου λέει, πιο ηλίθιας ερώτηση. Λέει, ποια τι ερώτηση μου κάνει. Εμπειρός γίνεσαι. Λέω, αποκλείεται να στο ρώτησε έστω ένας εδώ μέσα να σου έκανε την απολύτως ηλίθια ερώτηση. Question. Μου λένε, ποια ρε Μάριε. Λέω, πώς πέρασες. Mm. Ο Τσατσαρός κοκκινίζει και γυρίζει από την άλλη. Η Αναστασία το ίδιο και ο Παπαδόπουλος το ίδιο. Μιλάμε, τρία άτομα έκαναν την πιο ηλίθια ερώτηση. Πώς πέρασε, κατέβηκαν δυο Θεσσαλονικές για διήμερο στην Αθήνα. Τριήμερο. Σε δυο άλλες Θεσσαλονικές. Τι είπανε, βλακία εγώ. Συγκοτσάνα εγώ, ναι. Πήγα το πώς θα γίνει στην αρχή, αλλά λέω μήπως το πάρει. Και... τριήμερο, έτσι. Και ρωτάνε πώς πέρασες. Λοιπόν, εδώ τη έκανε καμάκι πιλότος και όχι στο αεροπλάνο, στο ναι. Λεωφορείο. Ναι. Λοιπόν, μάλλον το θέμα, μην το κάψουμε τώρα. Όχι. Επειδή έχουμε κάποια άλλα. Τα βάντζα. Μπαίνει και άνετα και τώρα. Α, εντάξει. Μωρέ, λίγο πολύ, σχεδόν κάθε μέρα μπαίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, επικοινωνία μαζί μας προς το παρόν. Μόνο SMS-ική, FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Μπαίνουμε με κομμάτι και μέσα από αυτό. Θα βγάλουμε έτσι και ένα σαν παύλα θεματάκι ρωτησούλα με αφορμή το κομμάτι αυτό. Αχ, τι ωραία ιστορία. Αυτή πρέπει να το πει στον αέρα. Στον αέρα τώρα, ναι. Γιατί, τι. Ναι, okay. Δεν λέγονταν Μπαχτσέ το απέναντι τον Μπελέρ. Ναι. Και Μπαχτσέ, αλλά πάνω κάπως διαφορετικά λέγονταν έργα. Ναι, αυτό, μπράβο. Που έκανε κάτι παρτάκια και στο μήλο μέσα. Μπράβο, στο ανοιχτό. Ναι. Λοιπόν, πώς λέγονταν, ρε παιδιά. Με αφορμή την τεράστια αυτή κομματάρα από το απίστευτο ντεμπούτο των Pure Essence. Το άλμπουμ είναι εκπληκτικό. Θα θέλουμε να... Το άλμπουμ είναι όλο ένα και ένα, δεν υπάρχει. Το Mr. Brown, μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε 6 single, αν θυμάμαι καλά. 5-6. 5 στάνταρ σίγουρα. Δώσε μας γνώση. Ναι, εγώ κομματάρα όλο αυτό που είπε. Ναι, συμφωνώ, δεν τη γνώση. Αυτό το είπε. Ποιοι, αν έχουν αναμνήσεις κάποιοι από το πρώτο live των Pure Essence στην αποθήκη του Μήλου, το 90, αρχές του 97, πρέπει να ήταν Γενάρης αν θυμάμαι καλά, και πόσοι από εσάς ήταν στο πάρτι που ακολούθησε μετά εκείνη τη βραδιά, που φυσικά πήγανε όλοι οι Pure Essence, εννοείται, και τα 5 μέλη, 4, κοτσάνε από τώρα, ή 4 ή 5, εγώ θυμάμαι τώρα, 5 νομίζω είναι, από τον Μπελέρα απέναντι. Καλά λέει ο Παναγιώτης, δεν είναι Μπαχτσέ τσιφλίκ. Αλλιώς λεγότανε. Λεγόταν διαφορετικά, ναι. Και άνοιγε και καλοκαιρινό μέσα στο Μήλο. Ναι.
Ναι, όχι το ξύλο. Ναι, 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 σίγουρα. Δεν okay, το κόλλησα με το όνομα. Μπράβο. Όποιος μπορεί, ας βοηθήσει. Αν μπορεί κάποιος, ας βοηθήσει. SMS-ικά FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. Καλημέρα. Με μαντζεστερική καλημέρα σήμερα, φυσικά λόγω Pure Essence. Τουλάχιστον ο Τζέιμι, ο τραγουδιστής, ναι, είναι ο παδός της City. Μπράβο. Μου το είπε ο ίδιος, εννοείται. Καλημέρα, Τζέιμι, καλημέρα στους Pure Essence. Να δούμε τι γιορτές είναι σήμερα. Για πες μας. Μετά, Αναστασία, μόλις τελειώσει, πέτα τη δικιά σου επιλογή. Πέτα ναι, μετά του Παπαδόπουλου, ό,τι ναι, θέλεις. Τρίτη σήμερα, 11 Δεκέμβρη, σωτηρίο του 2018. Η κίνηση δεν παίζεται από το Δημαρχείο και μετά. Είναι τα πάντα ακινητοποιημένα, το εννοώ. Αυτό δεν θα σταματήσει για χρόνια, να ξέρεις. Ναι, η μόνη λύση για μένα πραγματικά. Ο επόμενος που θα βγει, αν δεν ο Μπουτάρης πάλι, γιατί μπορεί για από λαός να ψηφίσει Μπουτάρη από συνήθεια, να κάνει μονά ζυγά. Μέρα παραμέρα μονά ζυγά, τέλος. Τέλος. Πραγματικά δεν είναι, εγώ δεν βλέπω άλλη λύση. Όχι, ρε φίλε. Α, να, ωραία. Ναι, το, όχι, το δεν είναι αυτό, Παναγιώτη. Το δεύτερο, Art House. Μπράβο, ρε. Ναι, Art House, μπράβο, ναι, μπράβο. Ο 900 ή η 900. Δηλαδή και ο Μάριος, ξέρεις. Ναι, αλλά δεν ήταν εκεί όμως. Εκεί ήταν, στον όροφο ήταν το Art House. Manhattan, λέει, λεγόταν, ναι, και Art House απέναντι από τον Bel Air. 900, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μπράβο, 900. Α, και από τους δυο μας, ναι, και από τους τρεις μας. Και από τον Χρύσανθο. Παιδιά, ο Χρήστος ελπίζουμε να είναι καλά, έτσι. Δεν ενημερώνει κιόλας. Συγγνώμη, εγώ δεν τολμάω να πάρω τηλέφωνο σπίτι. Δηλαδή που να φτάσει ο Απρίλιος και θα έρχεται η στέψη, που θα γίνονται οι μαζί και τη γιορτή. Το πάρτι αυτό με τους Pure Essence, ναι, βασικά ήταν του κλαμπ των Pure Essence, είχε γίνει τότε, λέγεται Fire Club, Fire, το κλαμπ της φωτιάς, κάπως έτσι, κάτι με Fire μέσα, τέλος πάντων. Ακόμα τώρα. Το πιο σούπα, Raining Pleasure, ναι, από τη διαφήμιση. Ωραία πράγματα βάζει, Μιζιρλού. Ναι, εσύ δεν το βες, ναι, αλλά είχε, τα είχαν οικονομήσει από εκεί, από τη διαφήμιση. Λίγο χαμηλά ακούγεται σε σχέση με το προηγούμενο. Όχι, δεν το δυναμός. I suppose. Είναι ελληνικό group, τι περιμένεις, μια χαρά. Τεράστιη Raining Pleasure, πατρινή, εννοείται. Μπορεί τον Μπαχτσέ να έχει αλλάξει ονομασία Μάρκη και να γίνει Art House, αλλά Art House υπήρχε και μετά άνοιξε και θερινό μέσα στο Μήλο. Νομίζω ότι το πάρτα στον Μπαχτσέ. Καλά, μπορεί, Μπελέρα, ναι, μπορεί, ναι, του, μπορεί, ναι, ναι. Που ήταν το ίσιο Πορτοκάλογλου, ο αδερφός ο μεγάλος, ο σχορεμένος ο Κώστας. Έφυγε πριν από λίγους μήνες, πονάει η καρδιά μου, ποιος που το Κώστας, λέω. Ρε. Ο Θεός ο αδερφός του Χρήστου. Α, τον Χρήστο. Ναι, νομίζω, εσύ και τον Χρήστο. Τον Χρήστο, Κώστα δεν το ξέρεις. Παίζε μαζί μπάσκετ. Ναι. Πολύ ωραίο παιδί, κούκλος, στον Ανατόλια μας. Μετά έχει ανοίξει το Elvis εδώ πέρα κάτω. Ναι. Στην παραλία. Εκεί ήταν ο Χρήστος. Ο Χρήστος ήταν, ναι. Ναι, ο Χρήστος ο μικρότερος. Α, εντάξει, ωραία, ο ναι. Κώστας έφυγε από τη ζωή, έχει νομίζω λίγους μήνες. Θεός χωρίς το παλικάρι. Το άκουσα μου φύγε, η μασέλα μου φύγε, ας πούμε. Τέλος πάντων. Εσύ είσαι ο Χρήστο. Ναι, το Χρήστο λέει. Ναι, τώρα το έχει άλλο μαγάζι. Με το Χρήστο ξέρετε ναι, οι καυγάδες μας. Είναι ναι, επικοί. Άρης Λίβερπουλ. Είναι Άρης. Αυτό δεν είναι ο κόλλιος αυτό συνέχεια. Είναι Άρης, είναι Άρης, είμαι Ηρακλής, άγριο θάψιμο. Ναι. Είναι Liverpool, είμαι United, ναι, άγριο θάψιμο. Α, και μουσική. Και οι πιο μεγάλες κόντρες. Για πες μας. Είναι Brit και ηλεκτρόνικα, ναι, και είμαι Αμερικάνικο και κιθάρι. Εσείς δηλαδή, να πάτε κάπου μαζί διακοπές, τελείωσε. Δηλαδή, Χαλκιδική, δες Χαλκιδική, Χαλκιδική. Α, όχι, Έγινα είναι, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Γιατί είναι τόσο ομορφιά, λέω Χαλκιδική θα είναι. Ρωμανίστα. Με συγκινεί, μπράβο ρε εσύ, Αναστασία, οι οποίοι Raining Pleasure βασικά κυκλοφόρησαν από την Θεσσαλονικιώτικη Lazy Dog. Να είναι καλά τα παιδιά. Ο Μπάμπης, η τεράστια μορφή αυτής της πόλης, που ζωγραφίζει τα πάντα κλεισμένο σε ένα δωμάτιο. Ο Μπάμπη, ποιος τον ξέρει τον Μπάμπη στην πόλη. Τεράστια μορφή. Ο Μπάμπης και Κώστας Πρατσίδης, η Lazy Dog. Ελπίζω να μην ήταν ταξίδι αναψυχής, και όχι μόνο. Ελπίζω να μην ήταν ταξίδι αναψυχής. Αλλιώς χάνω πάσα ιδέα για Μαριλής. Στη θέση της θα προτιμούσα Γιαννιτσά ή Κιλκής παρά Αθήνα, λέει ο Ρωμανίστα από την Δυτική Αττική. Να πώς προκύνουν τα θέματα. Έτσι, μπράβο. Μιλάω πρόσφατα. Να πας στην Κιλκής να κάνεις τι ρε φίλε, πες μου λίγο. Μιλάω πρόσφατα με ιατρικό επισκέπτη, φίλος, τον ξέρει ο Παναγιώτης. Φίλαθος του ΠΑΟΚ, τον γνωρίζει ο Παναγιώτης. Πήγαινε Γιαννιτσά, και εγώ πήγαινα. Πάει στις βασικές πόλεις της Μακεδονίας σχεδόν μέρα παραμέρα. Δηλαδή κάτι Γιαννιτσά, Έδεσα. Κιλκής, Ψωμοτήρι. Πάει μέρα κάθε δύο μέρες μέσω όρο. Ποιο είναι το αξιοθέατο του Κιλκής, τι μου είπε. Ωραίο, μαζεύτηκε το Κιλκής. Έχω να πάω χρόνια. Ναι. Μου είπε κι άλλος. Ωραίο, μαζεύτηκε. Ωραίο είναι το Κιλκής. Κάτι έγινε. Τι να έχει. Μου λέει, λέω, πες κάτι που μπορεί να πάει να δει κάποιος. Λέει, και μου είπε κάποιο κτίριο. Μου ανέφερε κάποιο κτίριο. Τι κτίριο είναι αυτό. Ποιο είναι. Τροτανίγια μου, θέλω να πάω στο Κιλκής τώρα. Ναι. Ποιο είναι. Ναι. Τι είπες? Όχι, πανεπιστήμιο. Τι λέει Παλαβίδα. Έχει το Κιλκής πανεπιστήμιο.
Ούτε όχι, τρεις, ούτε δεν τρεις. Έχετε. Όχι. Έχει, δεν νομίζω. Ποιο είναι το κτίριο το οποίο, μου ανέφερε φίλος, ιατρικός επισκέπτης Θεσσαλονικιός, φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το κτίριο που είναι το μάλλον το πιο βασικό και όμορφο αξιοθέατο στο Κιλκής. Τι κομματάρα ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε φίλο ακροατή, δεν ανοίγουμε γραμμές, απλά θέλει να αναφερθεί στο κτίριο Παύλα αξιοθέατο. Α, πήρε τηλέφωνο. Του Κιλκής. Για να τον ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Καλημέρα. Ο Θουβού είναι. Είναι ο Θουβού. Καλημέρα Θουβού. Καλημέρα Θουβού. Πάμε. Ξέρω ποιο λέει και γελάω και ντρέπομαι μαζί. Πες το, πες το. Τη Λαφ ρε φίλε. Ποια? Τη Λαφ. Δηλαδή. Τη Λαφ. Μπράβο. Λέχη εξωματικών. Μπράβο. Μπράβο. Φίλε μου το είπε και ξάπλωσα. Τι λες γι. Λέει. Ένα τετράγωνο κτίριο. Εσύ σοβαρά τώρα. Κατά να σου πω ότι νιώθω άσχημα. Γιατί, επειδή σε ακούνε από το Κιλκής. Α, τώρα για να σε δω. Γιατί ο καθένας στον τόπο του. Έτσι, τον αγαπάει. Τον αγαπάει, ναι, ρε, εντάξει, είναι εκεί η ζωή του, ναι, και σίγουρα, έχει τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Ποια είναι η πλάκα. Σίγουρα. Εγώ που πάω. Εντάξει, κοροϊδεύουμε, Η καβάλα είναι πανέμορφη, αλλά δεν έχει μεγάλες επιλογές να κάνεις πολλά πράγματα. Σίγουρα. Σχεδόν τίποτα δεν έχει. Πού την για να δεις. Για να δεις την καβάλα. Για να διασκεδάσεις, Μάρι. Άλλο να δεις. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω να διασκεδάσεις. Δεν θέλω να διασκεδάσεις. Το ξεπέρασε αυτό. Η ασχήμια μας εδώ πάνω, Κατερίνη, γιατί τώρα έδωσα, δεν συγκρίνεται. Φίλε! Κατερίνη, ρε φίλε, βγήκε ο Κυρικό και είπε το επικό. Η θάλασσα είναι κοντά στα 5 χιλιόμετρα. Και ο τρίλοφος είναι κοντά, είναι όμορφος. Άσε τώρα. Ένα-ένα. Με διαφορά το πιο άσχημο διαμέρισμα της χώρας. Με διαφορά η Μακεδονία. Κεντρική Μακεδονία. Με διαφορά, ειδικά η κεντρική είναι με διαφορά. Με διαφορά. Την σώζει η Θεσσαλονίκη. Και ο ΠΑΟΚ. Τώρα για Κιλκής. Να πω κάτι και τη Λέσχη. Για Κιλκής και τη Λέσχη. Λοιπόν. Τι κάνεις, τη Λέσχη. Λοιπόν. Εγώ όπου πάω, επειδή λατρεύω τα κτίρια, βλέπω τις Λέσχες. Των στρατιωτικών, μου αρέσουν. Α, γι' αυτό πατήσατε. Τα κυνηγάω αυτά. Εθνικής αμήνης είναι. Οπότε δεν κοροϊδεύω εδώ. Καλά, δεν σχολιάζω. Η Λέσχη εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι καλά. Μπαίνει μέσα, κάθε. Αριστούργημα είναι. Ένα όπου μπορώ, μπαίνω. Ναι. Και τι κάνεις με στη Λέσχη. Στη Φλόρινα, α πούμε, στη Φλόρινα, από τα πρώτα που μπήκα να δω. Σοβαρά μιλάω. Βέβαια, ναι. Εδώ η Εθνική Αμήνη έχει πάει μέσα. Έχω πολλά χρόνια. Δεν παλαβώσει, ρε. Έχω να πω πολλά χρόνια. Δεν παλαβώσει, φρικασέ. Μιλάει με του Αλβανίτε και φρέσει του κάτω. Φρικασέ με στη Λέσχη, ρε φίλε, είναι δυνατό. Ρε δε ο πάλαβο άνθρωπο. Ωραία Θουβού, είσαι κατόνι, σε παραδέχομαι. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλουμε new order. Α, εσύ είσαι ρε σκύλε. Ναι, ρε. Ποιος είναι, κατάλαβε. Ο Big Mouth Strikes Again. Ναι. Ναι, θέλουμε new order σήμερα. Big Mouth Strikes Again. Ο πρώην 343. Ναι, πανεπιστημιακός. Τώρα στην Κομωτινή, ο παδός του Ηρακλέου, Θεσσαλονικιός, γέννημα θρέμα. Με γαλλικές ρίζες από τη μεριά, αν θυμάμαι καλά, της μητέρας. Δηλαδή τον βλέπεις ή τον ακούς να μιλάει και λες αυτός είναι Ηρακλής. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μιλάει. Τσακ. Ορίστε. Για την εκπομπή εδώ και χρόνια και για το COIV και για την Τρόικα, πάνω στην Θράκη. Πολύ και καλά. Μάλιστα σε κύκλους πανεπιστημιακών. Εξελίδες. Και σε έναν αριανό, το μόνο αριανό φοιτητή που υπάρχει πάνω στην Κομωτινή. Το χωράφι μας δηλαδή, πανεπιστημιακή. Μπράβο. Το μόνο αριανό φοιτητή είπες. Στην Κομωτινή. Ακούστηκε. Φάντασμα, ακούστηκε. Τι είναι αυτό. Μία τώρα, τρεις την προηγούμενη, τέσσερις την παραπροηγούμενη, έτσι πάει. Μία πας για μία μισή. Δεν ακούγομαι καλά. Ναι, κάπως έτσι. Χλάτς, χλάτς. Να τα βολέψουμε όλα. Καλύτερα είμαι. Καλύτερα είμαι. Δεν ακούει το τσίκι τσίκι. Ναι. Θα το δούμε. Καλωσορίζουμε Χρύσανθο Τσαλτίδη. Μέρα, τη Δευτέρα, αυτοί που πίστεψαν ότι ξυλοκοπήθηκε βάναυσα στο Blue Star Cafe και δεν θα πατήσει. η κυρία Εύη, η οπαδός του ΠΑΟ, και ψε είπε: ο άλλος πια το καθιέρωσε. Δεν έρχεται Δευτέρες. Έτσι. Και αναφέρθηκε ηρωνικά σε εσένα και σε μένα. Ναι, 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 ναι. Αναφέρθηκε ηρωνικά η κυρία Εύη. Εψε το πρωί, εδώ στον αέρα, η οπαδός του ΠΑΟ. Σε σένα και σε μένα. Για το ότι πανηγυρίζαμε τα 4 γκολ της Chelsea. Ναι, με τη Μερκούρη. Και ναι. Έχουμε γελιοποιηθεί και εσύ και εγώ, ναι, η ομάδα. Εγώ κύριος θες όμως, κυριούλης. Καλά κάνει, λέει, και δεν έρχεται, λέει, ο άλλος πρωί. Έτσι, κυρία Εύη το είπε αυτό. Μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Τι τραγουδάρα από Pure Essence. Άρε, πού είναι το παλιό καλό Silver Dollar με τις ψιλογκώθη κραυγές του Τζο. Με τις μελαχρινές, ψιλόλιγνες, μελαχολικές να λυκνίζονται σαν βαμπύρ από ταινία. Πού να βρεις τέτοια μαγαζιά τώρα. Κρίμα. Παιδιά, τι γίνεται. Ο Άλεξ Σίλβερ το στέλνει αυτό. Σεισμός. Το διαβάζω άλλη μια φορά. Γιατί είναι πραγματικό ραβούργημα. Τα φτιάξα! Είδες τι ωραίος που είμαι? Άλλαξε το μικρόφωνο. Σε παραδέχομαι, μπράβο. Σε παραδέχομαι και ωραίο χρώμα. Μπράβο. Πώς λέγεται αυτό το χρώμα? Μήπως μπλε είναι, αλλά πώς λέγεται? Τι μπλε είναι? Μπλε ηλεκτρικ. Τώρα πώς λέγεται?
Μπράβο. Τώρα είναι μαυρίλα. Σαν το μέλλον σου είναι. Έλα, το κάνουμε στο διάλειμμα. Τώρα το πάμε σε δύο λεπτά. Τι τραγουδάρα από Pure Essence. Άρε, πού είναι το παλιό καλό Silver Dollar με τις ψιλογκόθικ βραδιές του Τζο. Αυτό είναι το πρόβλημα, να ξέρεις. Καλημερίζουμε τον Τζο. Τζο, καλημέρα που μας ακούει. Στο σκοτεινό εκεί Musicland, ίσως το πιο βρώμικο μαγαζί στην Ευρώπη, το δισκάδικο που πάτε και αγοράζετε στη σειρά του Ticket House, με τις μελαχρινές, ψιλόλιγνες, μελαχολικές κοπέλες εννοεί, να λυκνίζονται σαν βαμπύρ από ταινία. Πού να βρεις τέτοια μαγαζιά τώρα, κρίμα, η εικόνα είναι τελείως τζαρμουσική, τελείως Jim Jarmusch, να είσαι καλά. Ο 079 λέει: πού είναι η λέσχη, βρε! Πού είναι η λέσχη, μπλιάχ, Κιλκής ρε! Εχθρός του Κιλκής, ο ή 079. Πού είναι η λέσχη, βρε! Πού είναι η λέσχη, παιδιά, όντως μου το είπε κι άλλο άτομο ότι το πιο όμορφο αξιοθέατο του Κιλκής είναι η λέσχη των αξιωματικών. Αλλά μην το κοροϊδεύετε, ναι. Όποιος λατρεύει τα κτίρια, μπράβο, και τα μελετάει. Έτσι, και εγώ λατρεύω να φωτογραφίζω τα κτίρια. Αν πας στην Ιταλία δεν γυρίζεις ποτέ. Όπου πάω. Στην Άρτα τι κτίρια έχει? Όπου πάω βλέπω τα κτίρια. Στην πάει. Άρτα δυστυχώς δεν έχω πάει. Δεν έχεις πάει. Δεν θυμάμαι αν έχω περάσει Φευγαλέα. Ήρθαν αυτοί και περάσανε, ναι, βιαία. Γιατί στεναχωρέθηκα, ξέρεις? Που χάσατε τον Καρεσκάκη. Γιατί στην Άρτα τι ομάδα υποστηρίζω χρόνια τώρα? Κολοκοτρώνη. Αναγέννηση Άρτα. Κάτσε εδώ. Εγώ να. Συγγνώμη, μου είπε κάτσε εδώ. Ενώ έχει χάσει τον Καρεσκάκη. Δεν τον έβαλε. Πάντω έχει καταφέρει, Μάριε. Θε να βρει καν το αποτέλεσμα. Με τον Παπαδόπουλο έχει καταφέρει, Μάριε, να χάσει από ομάδε που. Με τον Παπαδόπουλο, Ελληνοαμερικανό. Ναι, ναι, με ομάδε που εγώ δεν έχασα. Το προσβάλλω με τον βασιλιά του Μαρμάρου. Δηλαδή, εγώ έπαιζα τόσα χρόνια από Καρεσκάκη και από όλο Λάρισα δεν έχασα. Ναι, αλλά χάσει από το Καθατζόκλιο μέσα από τη Χαλάστρα. Τρίτη εθνική ήταν εκείνο, φίλε. Έχει χάσει και έχει πάει και Δέλτα. Πού να παίζεις και στο σπίτι τους, στο Καφτατζόγλιο ήθελες να παίξεις. Εντάξει φίλε, μεγαλανό, μεγαλανό πρόεδρα. Πώς ήταν εκείνο, 1-3, 2-3. 3-0. Ο Γαλανός πώς είχε κάτσει. Από βολές. Πώς είχε κάτσει ο Γαλανός πρόεδρος. Πρόεδρος δεν ήταν. Τέλος πάντων. Ναι. Έφορος. Ναι. Τι είπε ο Σιγκάτ, δεν υπήρχε. Μα έφορο ήταν. Μα δεν ήταν πρόεδρο. Στην Τρίτη Εθνική πρόεδρο είναι μόνο του Εραστέχνη. Α, στο Ηρακλή ήταν πρόεδρο. Ούτε ο Καλέτζη ήταν πρόεδρο στην Τρίτη Εθνική. Στον πάση του για δύο μήνε τρει. Στον πάση του Ηρακλή ήταν. Περίμενε. Απλά είχε το ρόλο του πρόεδρου. Πώς το μαθαίνω ότι ο Γαλανός έρχεται πρόεδρος στο μπάσκετ του Ηρακλή. Είμαι διακοπές. Τον πήρα μια φορά με ταξί. Είμαι διακοπές. Είμαι διακοπές. Καλά, με 100 ευρώ. Είμαι διακοπές. Είμαι έτοιμος να μπω για βουτιά. Κλάμα. Τηλέφωνο κινητό. Ναι, βλέπω ένα νούμερο. Έλα ρε, τρελέ. Ο τάδε είμαι από πάνω. Ηρακλήδας άρρωστος. Αυτό η ζωή του όλη μιλάει ή για Ηρακλή ή για Ηρακλή ή για Ηρακλή. Λέω αδερφέ. Τώρα μίλησε η Ηρακλή. Χθες είδε μίλησε. Ναι, μίλησε. Άσε με λέει, του λέω, άσε με διακοπές. Άστο. Λέει, μόνο αυτό να σου πω για Ηρακλή. Λέω, δεν θέλω, ρε φίλε. Λέω, στις διακοπές δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω ούτε για Ηρακλή ούτε για τίποτα. Δεν θέλω. Ντροπή. Λέει, αυτό μόνο και κλείνω. Ποιος μας παίρνει στο μπάσκετ, λέει πρόεδρος. Λέω, άντε, πες το ρε φίλε για να κλείσουμε ειλικρινά. Λέω, ειδικά με μπάσκετ, λέω, Ηρακλή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν, μετά το 85 δεν θέλω να ασχολούμαι. Πρόσφατα. Μου λέει ο Γαλανός. Λέω, α, ο Νίκος ηθοποιός. Λέω, μπράβο, ξέρω εγώ. Τι, ανεβαίνει πάνω στο Θεσσαλονίκη, θα μείνει μόνιμα. Λέει, ποιος Νίκος, ποιος ηθοποιός, ρε. Ποιος έχει μείνει ίδιος, φοβερό. Ναι. Περίμενε. Μην πάμε στον Νίκο Γαλανό τώρα, δεν μας ενδιαφέρει. Προχώρα. Είναι, ιδέες. Δεν μας ενδιαφέρει, πάμε. 27 ετών, αν τη δεις εσύ, σε περνάει ενάμιση κεφάλι. Άντε ρε κακομύρι. Και κούκλα. Άντε ρε κακομύρι, πες για τον Γαλανό. Αυτές τις έχουμε χωρίς να μας το πει. Και μου λέει, ο Γαλανός, ρε, μου λέει το. Το Αριανάκι. Λέω, κοροϊδεύεις. Λέω, ο Γαλανός. Λέω, παίρνει χάπια. Του λέω, άσε με ρε φίλε. Λέει, στορκίζομαι τώρα το ανακοίνωσαν. Λέει, ο Γαλανός παίρνει τον Ηρακλή στο μπάσκετ. Να πάει τον Ηρακλή. Και υποκλήθηκα, στο κοπεί σε σένα, Τσαλτίδη, στο κοπεί, έκανε τεράστια δήλωση. Ζω για την στιγμή που θα μπω στο παλέ ως πρόεδρος του Ηρακλή και όλοι οι Αριανοί θα μου αποθεώνουν, θα μου βρίζουν. Μετά δεν το είπα αυτό όταν ήρθε στον Άρη. Ναι. Μπήκε στο Καφτατζόλο και έχασε τρίμπαλο από τον Καμπανιακό. Μουσική Αναστασία για λίγο. Εγώ νόμιζα πάντως να σου πούν τον Βασίλη τον Γαλανό, όχι τον Νίκο. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, για να πάμε σε break. Να πάμε σε break. Θα δώσω δύο εισιτήρια Άρης Πανετολικός. Εννοείται ότι δεν έχουμε διαβάσει. Μάλλον δώσε. Λοιπόν, δύο εισιτήρια Άρης Πανετολικός ματσάρα Σάββατο απόγευμα, νομίζω. 7 η ώρα το Σάββατο. Σάββατο 7 η ώρα. Ζωντανά και από τον Λίμπερο και από την ΕΡΤ, από τη δημόσια τηλεόραση. Για την οποία θα πω ένα τεράστιο μπράβο μετά στον Σίλβα Χουάντερσον. Χίλια μπράβο, ρε Χουάντερσον. Μπράβο, ρε παλικάρι μου. Μα συγκίνησε. Λοιπόν, ανέλαβε σχολιαστή στην ΕΡΤ. Καταρχά, επειδή ο συνήθω κράζω. Ένα μεγάλο μπράβο στον Κώστα Χαλβατσιώτη, τον καλό δημοσιογράφο. Mm. Που αν και ο παδός του ΠΑΟΚ επιμένει και του κάνει ερώτηση. Του Πανιωνίου Χαλβατσιώτης. Πες και ένα μπράβο. Είναι Πανιώνιος ο Κώστας. Να.
Απλά στη Θεσσαλονίκη έλεγε ότι είναι πάω. Για να επιβιώσει τι αναγκαστικά. Κουμπάρο Σούλη Μαρκόπουλο. Κάτσε, αυτό το νομίζω το ξέρω. Περίμενε, είναι Πανιόνιος ο Κώστας. Έτσι δηλώνει. Για να επιβιώσει. Τι ομάδα είσαι, το λένε Πανιόνιος. Όχι, ξέρω ότι είναι ΠΑΟΚ. Τι ομάδα είσαι, το ρωτάς και λέει Πανιόνιος. Δεν καταλαβαίνεις, Μάρη. Ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει, ωραία. Πες και ένα μπράβο στην δική εκεί που έβγαλε τον Κούγια. Μπράβο. Επέμενε και έκανε ερωτήσεις ο Κώστας. Εσύ, άμα κάνεις πρόγραμμα και πάρει τηλέφωνο, μην τον βγάλεις. Στη δημόσια τηλεόραση. Δεν το βγάλω. Στο Open, αν πάρει τηλέφωνο. Το Open δεν τον έβγαλε. Αυτό πήρε τηλέφωνο. Άρα γιατί ξεφώνει στη δημόσια τηλεόραση, αφού γιατί πήρε αυτό. Τον ακούγα να λέει τα διάφορά του και κάποια στιγμή τον κλείσαν όταν άρχισε να λέει για Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Κατάλαβε. Γι' αυτό. Συνέχισε, Μαρή. Λοιπόν. Όταν άρχισε να λέει για Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Ο Κώστας Χαρβατσιώτης μετά τον αγώνα εψέ στο Αγρίνιο. Ναι. Επιμένει και του κάνει ερωτήσει για Ερακλή και απαντάει σαν τον καλύτερο γνώστη ο Σίλβα Χουάντερσον. Μπράβο. Ένα αυτό, δύο όμως, το μεγάλο μου μπράβο. Αυτό είναι και αυτονότητα στον Ερακλή κτλ. Την αγαπάει την ομάδα, αγαπάει την πόλη, το είπε για τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό μόλις έπεσε, έφυγε. Λέει ο Χαρβατσιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Χουάντερσον του λέει να διακόψω μισό λεπτό. Ναι, να πω το εξής. Έτσι είπε, διακόψω, είπε ο Χουάντερσον. Λέει, όχι, στα αγγλικά το είπε. Α. Ξέρει ελληνικά. Α. Ξέρει ελληνικά. Εντάξει, καλά, ναι. Λέει χίλια μπράβο στην ΕΡΤ. Μπορείς να το πει στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Χίλια μπράβο πώς στην ΕΡΤ. Πώς το είπε ο Χουάντερσον. 1000 μπράβο του ΕΡΤ. Μπράβο στην ΕΡΤ. ΠΑΟΚ, μπράβο. Ελεύθερο το ποδόσφαιρο για να βλέπει ο πολλής κόσμος. Να, γιατί το ποδόσφαιρο αυτό είναι το για τον πολύ κόσμο. Χουάντερσον. Μα χθες δεν μπράβο στο Χουάντερσον. Δεν βγήκε ψυχή, δεν ξέρω. Ο Χουάντερσον δεν εννοούσε αυτό. Είπε 1000 μπράβους έχει στα γήπεδα. Και γι' αυτό μπράβο. Δεν μπορώ να κερδίσω ένα παιχνίδι. Χίλια μπράβο στον πιο θεαματικό goalkeeper στην ελληνική Super League. Είναι αλήθεια, με έχει διαφορά. Έχει φάει τα περισσότερα γκολ από όλους. Με διαφορά στον πιο θεαματικό goalkeeper στην ελληνική Super League. Λοιπόν, στα γρήγορα τα θεματάκια μας. Όχι, είναι ο δεύτερος. Στα πολύ γρήγορα. Το θέμα μου το στείνει προπονητής Ακαδημιών Ποδοσφαίρου με επιχρόνια παρουσίες στην Γάμα κυρίως εθνική και πολύ πολύ καλό παιδί. Καθώς βλέπουμε το match του Άρη με τον Ατρόμητο, του Ατρομήτου με τον Άρη, λέει. Αυτό όλο με το κουλούρι, ρε παιδιά, για κακό γίνεται. Του λέω, κάτσε, τι εννοείς, γιατί και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Λέει, για να γυρίσει του χρόνου στον ΠΑΟΚ και, αμφιβάλλω αν βάλει πάνω από 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Ένα, αυτό το σχολιάζει όποιος θέλει. Δεύτερον, ρωτάω και τους δύο κυρίους που είναι εδώ πέρα δίπλα. Α, για πες μας. David Beckham. Ναι. Πού ήταν το Σαββατοκύριακο. Πού ήταν το Σαββατοκύριακο. Σε ποια πόλη. Στην Άρτα. Ήταν. Στη Λέσκη, στον Κιλκί. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ήταν. Η Άρτα τι είναι. Στην Ευρώπη ήταν. Θέλω να πάω στην Άρτα. Είναι πατρίδα του Αλέξη, το ξέρεις. Ο οποίος με το κοινωνικό μέρισμα πάει και αυτοδύναμος να βγει. Λοιπόν, πού ήταν. Ήταν στη Μαδρίτη. Μαδρί... Α, για το μάτς. Σαββατοκύριακο. Ναι. Εδώ είναι το θέμα. Ναι, ποιο είναι το θέμα. Και το απαξίωσε, ναι. Μίλησε απαξιωτικά, ούτε καν πάτησε στο γήπεδο. Ενώ ξηθήκαν οι παδίτες που έκανε τη River, αν θα ήταν ο Μπέκαμ στο γήπεδο. Για ποιον λόγο. Κακομοίρη. Για ποιον λόγο. Ο David Beckham ενώ ήταν σκουρ. Sorry, μόνος του πήγε ή οικογενειακός. Ήταν εκεί. Δεν ξέρω πάνω. Λέω. Μήπως το ξέρεις, φίλε. Μήπως πήγε και η γυναίκα του και γλυκοκοίταζε τους Αργεντίνους. Κατάλαβες. Ναι. Οι Αργεντίνοι και άγρισε στο κρεβάτι. Κατάλαβες. Άστο σαν θέμα, ναι. Μην το σκοτώνουμε. Μετά θα κάνει σχόλια. Ρωτά. Ήταν στη Μαδρίτη σκουρ ο David Beckham. Δεν πάτησε καν, δεν πλησίασε το γήπεδο. Ενώ τον έχουμε δει κατά καιρού, ας πούμε, σε Ρεάλ Μαδρίτη Χετάφε. Σε Ρεάλ Μαδρίτη Ράγιο Βαγεκάνο. Γιατί δεν πλησίασε το γήπεδο ο ξανθός πρίγκιπας, ο απόλυτος pop star των τελευταίων τριών αιώνων. Και μία ακόμη ερώτηση προς τους φίλους του αγγλικού συλλόγου LFC. Απόψε παίζει LFC Νάπολη. Οι φίλοι του ιταλικού συλλόγου ξέρουμε τι θέλουν. Οι άλλοι τι λένε. Θα δεις την Κυριακή. Οι φίλοι της LFC τι φαίνε. Το Μάρι. Όχι τι λένε. Τι φαίνε, έτσι, SMS-ικά. Οι άλλοι θα μείνουν 21 βαθμούς μακριά από τη Λίβερπουλ την Κυριακή. Τι φαίνε, έτσι, SMS-ικά. Δύο εισιτήρια Άρης Πανετολικός. Δεν είναι τι φαίνε, τον φαίνε, τον φαίνε, τον φαίνε. Ναι, FM κενό ονοματεπώνυμο δίπλα Άρης, αποστολή στο 54. Break. Αφιερωμένο στον 900, τον πανεπιστημιακό, για να μας ακούει και στην Κομωτινή, μαζί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και να στήσουν τρελό τριτιάτικο πάρτι. Δανιήλ και Λουκά των Στυλιτών σήμερα, Ακεψίου, Αρβίλου, Βεχιανού, Μύραξ και Νόμων. Χρόνια πολλά. Σφαντάρους όλους. Χρόνια πολλά στον Βασίλη τον Δανιήλ, έτσι, Δανιήλ και Λουκά σήμερα, τον 100 χρόνια μπροστά. Τον Παπαδόπουλο. Και χρόνια πολλά στο πεζικό μας που γιορτάζει. Α, γιορτάζει. Ναι, Αρβίλου. Α, γι' αυτό το είπα. Και εσύ, τυχαία το είπα, έτσι. Το πεζικό γιορτάζει σήμερα. Α, κουράδι.
Φοβερό. Και εγώ λέω πώς και το ξέρει αυτό το βρήκε. Έτσι το πάρε. Ναι, Αρβίλου, το πεζικό μου ήταν. Χρόνια πολλά και καλά στο πεζικό μας. Το οποίο φυλάται τα ελληνικά εδάφη για να μας τα πάρουν οι οχτροί. New Order ζήτησε 900. New Order για σένα. New Order. Θωμάς Τόντον. Θωμάς Τόντον, μηνυματάκι. Το γατώνει. Λέει ο Ηρακλειδέας. Φας το έλεγαν πριν. Ποιο, ναι, το μαγαζί απέναντι, ναι. Λεγόταν Φας πριν, ναι. Εγώ ήμουν, λέει, στο live αυτός που φώναζε Ίντια. Τεράστιο κομμάτι. Πανέμορφο κομμάτι. Ατελείωτη ομορφιά. Πιο εξωτική και από αυτήν της Ινδίας. Αυτό εκτιμώ στους Άγγλους. Ότι στις απικίες ήταν, είναι και θα είναι δημιουργικοί. Εμπνέονται από τις, απικίες. Φτιάχνουν αριστουργήματα πραγματικά. Και πρόσφεραν. Οι απικίες στις οποίες ήταν οι Άγγλοι έχουν έργο από τους Άγγλους. Έχουν έργο από τους Βρετανούς. Όσοι δεν με πιστεύετε, ναι, ρίξτε μία ματιά όσοι έχετε πάει στα Κύθυρα. Ναι, στα Κύθυρα. Κάπα ύψιλον, θήτα ήτα, ρο, αλφα. Δεν τη μαθαίνεις από το 275. 275. Καλημέρα, παιδιά, από τον Ασπρόμαυρο Σοχό. Το πρώτο αυτό που στέλνει είναι γνωστό. Εντάξει, τη συνέχεια έχει ενδιαφέρον. Ναι, να ξέρετε ότι το χαλί σας παίζει στην έδρα της Σασουόλο όταν αυτή βάζει γκολ. Απίστευτο. Την καλημέρα μας, λοιπόν, στην αγαπημένη Σασουόλο. Από σήμερα την υιοθετούμε. Αφού έχει τσαμπαγουάμπα για χαλί, το tab thumbing, τέλος. Υιοθετούμε Σασουόλο. New Order, η μπάντα που απενεχοποίησε τον χορό στο ροκ, έτσι. Επαναλαμβάνω, διαγωνισμό. Δύο εισιτήρια για τη ματσάρα Άρης Πανετολικός. Σάββατο 7 η ώρα, 7 το απόγευμα, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ματσάρα. Ματσάρα, FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης, αποστολή στο 54-5-26. Κίτρινο γαλάζι, κιανοκίτρινη εναντίον μαυροκίτρινων, εναντίον κιτρινόμαυρων. Να θυμίσουμε ότι η αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Ελληνικής Super League έπεσε εψέ το βράδυ στις 9:23 και μάλιστα ένας ακροατής που είδα έξω μου το είπε, λέει, είδε στην αυλαία, λέει, που έπεσε, λέω, εκείνη τη στιγμή την είδε που έπεφτε, εκείνη τη στιγμή ακριβώς. Χρονικά τα παιχνίδια, Πανετολικός 1926, Απόλλων Σμύρνης 1891, 2-1, ημίχρονο 2-0. Και Πανιόνιος 1890, Λεβαδιακός 1930, 1-1, ημίχρονο 0-1. Με την ισοφάριση του 95. Βέβαια, στα Χασομέρια, ναι, στο 90-4-5, ναι, που στο 90 ισοφάριση του Πανιόνιος, προηγήθηκε ο Λεβαδιακός με πολύ ωραίο πλασέ του 18χρονου Φώτη Ιωαννίδη. Τον είδαμε και με την Εθνική Ελπίδων πρόσφατα, πολύ πολύ καλός παίκτης. Και ισοφάρισε ο Ολλανδός, ο Θεός τον κάνει, είναι συμπατριώτης του Τιέγκο Μπίσεσβαρ, μιλάμε για Σουρινάμ. Ρόλαντ Άλμπερκ ή Ρονάλντο. Αυτό είναι Ρόλαντ ή Ρονάλντο. Τον έχω δει και Ρόλαντ και Ρονάλντο. Ο 28χρονος Ολλανδός μέσος. Για να μην πούν κάποιοι ότι βγάζουμε κόμπλεξ με τον Πανετολικό και τον Απόλλων Σμύρνης, οι σκόρερς ήταν ο Μπαρμπόσα Γουίλιαν, ο Βραζιλιάνος ο επιθετικός, ο νεαρός. Το 2-0 από τον Βλαντ Μωράρ. Ωραίο γκολ αυτό. Τον Ρουμάνο. Σουτάκι, ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Ο Ρουμάνος, ο Βλαντ Μωράρ, το 2-0. Και ισοφάρισε πολύ πολύ νωρίς δεύτερο μέρος. Όχι, μείωσε. Ο Τωμάς Μπεντινέλη μείωσε. Στο 47. Συγνώμη, στο 48 λεπτό. Ναι. Ο Τωμάς Μπεντινέλη, ο Βραζιλιάνος ο επιθετικός. Λίγο σαν μεγάλη μπλούζα του που φάνηκε, ναι, στους πανηγυρισμούς. Που κάνει έτσι, πάμε, πάμε, πάμε. Ναι, 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 έτσι που φάνηκε. Ηρωικός Απόλλων και για μία ακόμη φορά, πλέον δεν έχω κουραστεί να το λέω, κάτι παραπάνω από συγκινητικός ο Γιάννης ο Κοντοές. Πλέον η λέξη συγκινητικός, το επίθετο συγκινητικός δεν φτάνει για τον Γιάννη τον Κοντοέ. Βαθιά υπόκληση. Ο Απόλλων Σμύρνης πραγματικά κυνηγάει ένα θαύμα. Μην χάνουμε όμως την απίθανη εισαγωγή του κομματιού. Λογικά θα έχουμε κάποιες ενστάσεις 2.75 για αυτό το ασπρόμαυρο Σοχό. Γιατί εγώ από Σοχό, ναι, εγώ, μόνο εγώ, ναι, γνωρίζω, ναι, πέντε Αριανούς. Άντε, ρε, σώπα. Πέντε Αριανούς. Τους τρεις τους γνωρίζει και ο Παπαδόπουλος. Είναι από μια οικογένεια. Έτσι, τους τρεις τους γνωρίζει και ο Παπαδόπουλος. Επαναλαμβάνουμε, ο 2.75 λέει, καλημέρα παιδιά από τον Ασπρόμαυρο Σοχό. Να ξέρετε ότι το χαλί σας παίζει στην έδρα της Σασουόλο όταν αυτή βάζει γκολ. Καλημερίζουμε τον Βασίλη, ευγενέστερος, αλλά καλημέρα, καλή κομπή, μπαίνει για τον Άρη. Καλημερίζουμε τον Γιάννη που μπαίνει για τον Άρη. Καλημερίζουμε και τον Ιωάννη που μπαίνει για τον Άρη. Άλλο Γιάννης, άλλο Ιωάννης.
επαναλαμβάνουν τα θεματάκια μας. Συγγνώμη για αυτό τον ελληνικό θεσμό. Η Λίβερπουλ θέλει μόνο νίκη ή και με διαφορά τερμάτων. Έχω μπερδευτεί. Ναι. Ρώτησα δύο πετσερικάδες. Νομίζω θέλει νίκη με δύο γκολ διαφορά. Νομίζω. Ναι. Παιδιά, τα θεματάκια μας λιγάκι. Και μετά ναι. Με τον Παναγιώτη το ψάχνουμε αυτό. Τα θεματάκια μας. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, Ευθύμης Κουλούρης. Βάζει και δεύτερο γκολ προψε στο Περιστέρι εναντίον του Άρεος. Και ένα παλικάρι, εκτιμώ πάρα πολύ τις ποδοσφαιρικές του απόψεις και τον τρόπο με τις οποίες τεκμηριώνει. Είναι τώρα προπονητής ακαδημιών, με παρουσία χρόνια μεγάλη στα γήπεδα της Εψιμού και στη Γάμα Εθνική. Όλο λέει αυτό, να ξέρετε, γίνεται για κακό. Του λέω, τι εννοείς? Γίνεται για να γυρίσει ο Ευθύμιος ο Κουλούρης στον ΠΑΟΚ και θα με θυμηθείς, λέει, αν βάλεις το πρωτάθλημα του χρόνου πάνω από 5-6 γκολ, πάρε με τηλέφωνο. Του λέω, δώστο μου, δεν μου το έδωσε το τηλέφωνο. David Beckham ήταν το Σαββατοκύριακο στη Μαδρίτη και δεν πλησίασε καν στον Μπερναμπέου. Ενώ τον έχουμε δει σε άλλα μάτς Ρεάλ Μαδρίτης. Αν είσαι κουτουρού. Για ποιον λόγο ο David Beckham δεν πήγε στο River Plate Boca Juniors? Γιατί, για ποιον λόγο? Και θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή, το τι λένε οι οπαδοί της LFC, του Αγγλικού Συλλόγου που ακούει στην ονομασία LFC. Παίζει απόψε με την Νάπολη. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό που θέλουν οι Ιταλοί οπαδοί, οι οπαδοί της Νάπολη. Ξέρουμε τι θένε. Οι άλλοι τι θένε απόψε? Οι οπαδοί της LFC τι θένε? Τι θέτε εσείς που μας ακούτε και είστε οπαδοί της LFC? FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Και εύχομαι ολόψυχα η ομάδα που θα αποκλειστεί να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ από το Λίβερπουλ Νάπολη. Γιατί γελάς? Τι γέλιο έχει να πέσει? Γιατί γελάς? Με το μυαλό στον Μπακού. Τι γέλιο έχει να πέσει, ρε φίλε? Τι γέλιο έχει να πέσει? Οι Πιουρέσενς, ναι, δεν είχαν ένα τουτ γκρούπις στην Αγγλία και ερχόσαν το εδώ. Κάτσε, μόνο από αυτό κατάλαβε το θέλει. Ερχόσαν το εδώ. Κουφό. Ήρα είσαι. Όχι βασικός, ήρα. Ηρακλειδέας από το Ρόντο. Κλαίω. Μάλιστα. Μας ακούνε στο μακρινό και εξωτικό και φιλόξενο Τορόντο ο Γιώργος, τεράστια μορφή της Μαρμίτας και σχάτος και της Τρόικας. Και ζεστό πάνω απ' όλα. Μείον 37 είχε, πόσο μας είπε την εβδομάδα. Οι Πιουρέσενς δεν είχαν ένα τουτ γκρούπις στην Αγγλία. Ερχόσαντο και ερχόσαντο εδώ. Ήρα είσαι. Όχι βασικός, ήρα από το Ρόντο. Μήπως να πεις όχι Βάσκος? Είπα κάτι εγώ, Παναγιώτη, sorry, βάζεις. Δεν είπες κάτι για Βάσκο. Ναι, αλλά λέει ήρα, εσύ, με αυτό βγάζεις άκρη, όπως το στέλνει. Ήρα είσαι, όχι βασικός. Με αυτό τι βγάζεις? Είναι μήνυμα τέχνης αυτός, αλλά λατρεύει την, ναι, τέχνη, έτσι, και φιλοδοξία, ναι, έτσι. Δέξω το έτσι το μήνυμα. Να πούμε ότι ο Τζέιμι, ο τραγουδιστής των Πιουρέσενς, έχει κοιμηθεί εδώ πέρα σε σπίτι καλής φίλης. Σε σπίτι καλής φίλης. Έχει κοιμηθεί εδώ πέρα. Κορφλέικς. Έχει κοιμηθεί ο Τζέιμι, οπότε κατά κάποιο τρόπο δικαιώνει τον Ήρα Τορόντο. Και να πούμε ότι πάντα οι Πιουρέσενς εδώ πέρα βγάζανε φωτογραφίες για να τις δίνουν στους φίλους τους. Στο Μάντσεστερ δεν μαζεύουν πάνω από 80 άτομα. Σόπα. Το λέγανε οι ίδιοι εδώ, έτσι. Το λέγανε οι ίδιοι. Χωρίς υπερβολή. Αναστασία, ετοίμασε κάτι άλλο αν θες. Ετοιμάζει, μπράβο, εργατόνι μου. Γιατί με τους New York μας γίνανε μπαλάκια για να τα ακούει ο 900 στην Κομωτινή. Και να πω και μια ιστοριούλα από Πιουρέσενς στον Περαιά. Και καρναβάλι Ρίο έχω. Τι, Hercules and Love Affair. Μόμπι είναι αυτό. Ναι. Στην εισαγωγή μου θύμισε λίγο Hercules and Love Affair. Μόμπι είναι αυτό. Ο Γιώργος ο Ιταλός, ο παδός του ΠΑΟΚ, δίνει μια εκδοχή. Γιατί ο David Beckham δεν πήγε στο Boca Juniors, στο River Plate Boca Juniors. Γιατί είναι κρυόκολος. Γι' αυτό και φόρεσε το γούνινο string της γυναίκας του κάποτε. Ήταν γούνινο εκείνο? Το εσόρουχο. Το εσόρουχο, ναι. Όχι. Ήταν γούνινο. Όχι. Ότι φόρεσε το string, ναι. Ότι δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν γούνινο. Νομίζω. Για να το λέει όμως μπορεί να ξέρει. Νομίζω, έτσι, την αλήθεια. Οι 8 στους 10 άνδριδοι, ναι, έστω μία φορά, έχουμε φορέσει γυναικείο εσόρουχο. Εγώ είμαι ανήκω στους 2. Έτσι για τη φάση. Ναι. Ναι. Ρε παιδιά, έχω κολλήσει τώρα. Πραγματικά κόλλησα. Πώς λέγονταν, ρε, πώς λέγονταν στον Πειραιά το παραλίακο το μέρος? Και τώρα και φέτος πέρασα. Βασικά έμεινα. Λίγο πιο εκεί έμεινα για ένα βράδυ. Που είναι η Πλάζ. Και τώρα ακόμη κάνουν μπάνιο κάποιοι. Επιθυμεί, παραπέμπει σε νησί. Που έγινε με το πετρέλαιο κοντά ιστορία. Στην Πειραϊκή.
Όχι. Όχι το Πασαλιμάνι, ρε, όχι. Η ιστορία που έγινε με το πετρέλαιο. Όχι. Βγάζανε πετρέλαιο. Όχι, πάλι, όχι, μάτια μου. Όχι. Α, δεν ήταν. Ρε, παιδιά, που είχε γίνει το Rogue Wave το 97, Θωμά Τόντον. Στείλερ εσύ. Στην πλάση τη. Δεν είναι δυνατόν, ρε, εσύ. Από τα πιο ωραία Rogue Wave εκείνο. Στα τρία πιο ωραία Rogue Wave. Τρελό τριήμερο. Στην πλάση του Πειραιά. Ή από Ζήτα ξεκινάει ή από Ταφ. Στη Φρεατίδα, έλα, το βρήκα. Άντε, το βρήκα. Φρεατίδα, στη Φρεατίδα. Λοιπόν, Καστέλα, όχι Καστέλα, εντάξει. Γιώργο, ευχαριστώ. Όχι. Στη Φρεατίδα. Λοιπόν, είμαστε κάτω με τον Παναγιώτη τον καμεραμάν. Τώρα είναι στην Όβα ο Πάνος, ο Σεμερτζής. Καλημέρα, Πάνο. Να είσαι καλά. Τότε κάναμε μαζί στη τηλεόραση στην Ωμέγα, όταν ήταν και ο Ζαγόρας. Ο Ζαγόρας είχε κομπήσει στη τηλεόραση στην Ωμέγα, θυμάστε. Η λίγο μεγαλύτερη. Τότε εγώ είχα την ψυχοθεραπεία στην Ωμέγα, που ήταν μια εκπομπάρα, όχι εκπομπή, εκπομπάρα. Σε κείμενα και παρουσίαση δική μου, τεχνικό κομμάτι ο Πάνος Σεμερτζής για ελληνική ανεξάρτητη μουσική σκηνή. Δηλαδή ελληνόφωνο, αγγλόφωνο, rock, hip hop, metal, ηλεκτρονική, ελληνική σκηνή. Είτε ελληνόφωνο είτε αγγλόφωνο. Ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Τρελή εκπομπή. Που είχε προοπτικές για μεγάλο κανάλι, αλλά μας έκατσε μια στραμή με τον Βαγγέλη του Βλαχάκη, τον Αθήνα το σκηνοθέτη. Τέλος πάντων. Είμαστε κάτω στη Φρεατίδα και λέμε, πάμε να δούμε, είχαν soundcheck τα ξύλινα σπαθιά. Πορωμένο άρρωστο σπαθιά, εγώ εννοείται. Με και τώρα και ο Πάνος ο Σεμερτζής. Και πάμε να δούμε το soundcheck. Μπράβο, ωραίο κομμάτι. Ωραίο. Πολύ ωραίο κομμάτι. Deep Purple, όχι τι είναι. Daft Punk, νόμιζα είναι Deep Purple. Φαντάζεσαι. Το φαντάζεσαι. Λέω, πάμε να δούμε το soundcheck, ρε παιδί μου. Και μετά πάμε κάτω, γύρω στον Πειραιά, ρε παιδί μου, ή στην Αθήνα. Κατεβαίνουμε πρωί. Βλέπουμε τα σπαθιά, όντως κάνουν soundcheck. Τελειώνουνε. Φεύγουμε εμείς και πάμε προς τα Βράχια, Παναγιώτη. Αναστασία στα Βράχια τώρα στον Πειραιά, κανονικά. Έκανε κόσμο μπάνιο. Τα νερά ήταν. Όχι, ρε, το νερό ήταν. Φαντάσου, ξέρεις τι. Από εδώ που τώρα γίνεται χαμός, στον Μπαχτσέ, λίγο πιο ωραία, λίγο πιο καθαρά. Από τον Μπαχτσέ. Και μιλάμε τώρα για Πειραιά, έτσι. Για Πειραιά, κανονικά. Εντάξει, κάτι μεγάλο κάνανε. Ναι. Κάτι... Και εδώ κάνουν στο Αζούρο δίπλα, ρε. Ναι. Πήγα εγώ ένα πελάτη και μου λέει. Μπροστά στο Αζούρο, ρε. Ξέρετε τι κάναμε. Ναι. Πήγα πελάτη με το ταξί και πήγαμε να θάψουμε ένα γατί. Λέει, φτιάρι. Τι το κάνω φτιάρι, ταξιτζή, τι λέω, ρε. Πάμε λέει από το σπίτι να πάρω φτιάρι. Φίλε, πρέπει να έχει φτιάρι. Τι το κάνω φτιάρι, παλαβό. Για κανένα πτώμα, κανένα αυτό, κουβαλάω. Ναι, τελικά εκεί πέρα. Σκάβω, δεν μπορούσα, ρε παιδί. Και πήγαμε τελικά στο κόδρα του στρατόπεδου εκεί πέρα με τον Ζώνο και Αλεξάνδρου. Αυτό το θέατρο αναπτύξει ωραία. Ναι, εντάξει, καλά. Και το δικό στάβεται και το δικό μα. Το πει αυτό είναι ωραία. Τώρα έχουμε ωραία, ορίστε. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, μεταφορέ στα ψήματα ταξί. Γατιών. Ναι, Αναστασία, ναι. Με έφαγε. Λοιπόν. Τι ήταν τούτο. Γυρίζουμε, το βλέπουμε. Λέω πάνω, εντάξει, είδαμε τα. Πήγε στα Βράχια στην άκρη. Λέω εντάξει, ρε, λέω. Είναι η θάλασσα, λέω. Μαύρη-μαυρίλα, Βρετανική, λέω. Αλλά τέλος πάντων. Γυρίζουμε για να φύγουμε. Να βγούμε από το χώρο, ρε παιδί μου. Για να πάμε πάνω, ρε, να πάμε μέσα στον Πειραιά. Ναι. Βλέπω έρχονται 2-3 τύποι ντυμένοι στα μαύρα. Έρχονται προς τη θάλασσα, προς τα μας. Ναι. Λέω από μακριά. Δεν πες μοντάδες. Κάπου τους. Λέω αυτόν. Pure. Λέω τον ένα κάπου τον ξέρω. Τι είναι γνωστή. Λέω από Θεσσαλονίκη τίποτα είναι. Λέω αυτό. Λέω πάνω αυτούς τους ξέρεις. Αν είναι τα τέσσερις ψάχνω το Πλησιάζουνε. Στα 10-15 μέτρα. Οι Pure Essence. Αυτή ήταν. Είχανε soundcheck μετά οι Pure Essence. Άκου να δεις. Τους λέμε, τους μιλάμε, ξέρω εγώ, έλα, Μάντσεστερ και τέτοια, ο Τζέιμι από Θεσσαλονίκη, πάλι, ναι, είχαμε περάσει ωραία και αυτά και τέτοια. Δεν πέρασε ωραία. Οκ, okay, το βράδυ θα είστε, ναι, εννοείται και τα λοιπά, αυτά, ναι, και να παίξετε το India και Mr. Brown και τέτοια. Εσύ άμα τι είχαν, ένα άλμπουμ αυτό είχαν. Και εμείς, αυτό, μόνο ένα άλμπουμ είχαν αυτό. Μας περνάνε και είμαστε τώρα πλάτη με πλάτη. Ναι. Αυτή κοιτάνε τη θάλασσα. Ναι. Εμείς φεύγουμε, ρε παιδί μου, για να βγούμε το χώρο. Μην μου πεις βουτήξανε. Περίμενε. Του ακούω που λένε. Oh, wow. Oh, lovely. What a. Φίλε, εκεί ήσουνα. What a lovely sea. Oh, yeah. Φίλε, τρελάθηκαν. Φαντάσουμε τι τρελάθηκαν. Τρελάθηκαν με τη. Αν του πα στην Περαιά, θα νομίζω ότι είναι Ibiza. Φίλε, η θάλασσα αυτή. Ναι. Εγώ στην Περαιά. Ναι. Είναι από την καλύτερη αγγλική. Το Essex. Είναι τρεις κλάσεις πάνω. Σόπα. Τόσο πολύ. Τη οποία αγγλική. Αγγλική, από ό,τι μου έχουν πει. Ναι. Η πιο καλή. Που πάνε για μπάνια και διακοπές ναι. Εκεί είναι στο Brighton. Brighton, ναι. Brighton ναι. Νότια Αγγλία ναι. Που έχει και τη σκάλα την ξύλινη την κλασική. Ωραία πράγματα. Που μπαίνει μέσα. Ναι. Εκεί αυτό. Και η μαύρη μαυρίλα είναι η θάλασσά τους. Ναι. Της Περαία που λες εδώ είναι εξωτική. Και βουτήξανε. Μαγιουδάκι έκανε μαύρα. Όχι, δεν βουτήξανε. Όχι, ρε. Είχαν σάντζο. Εγώ τι με κανονικά. Όχι, ρε. Μήπως, ναι.
Δεν ξέρω μετά το soundcheck, μπορεί και να βούτυξαν. Ναι. Δεν το αποκλείω. Μήνας. Τρελάθηκαν. Ήταν αρχές Ιουλίου. Μια χαρά. Ό,τι αρχές... Όχι, ρε. Ήμασταν με κοντό. Αυτό λέω, δεν Πειραιάς αρχές Ιουλίου 125 βαθμού. Μακροβούτι, βατραχοπέδι. Τίποτα. Δηλαδή στο κέντρο μετά σκάσαμε. Ήμασταν με t-shirt και σκάσαμε. Έπρεπε να βουτύξουν και του πάρει τα ρούχα, του κάνει αυτή την κασκαρίκα. Σαχλάμα. Του τύπου από το Μάντσεστερ. Σαχλάμα. Ωραία. Διαλυματάκι, Μάρι και 10 πήγε. Δώσε λίγο το κομμάτι για να διαβάσουμε μόνο ένα μηνυματάκι του Γιάννη του Γιουγκλουνεύου Καλών. Τεράστια μπάντα, τεράστια μπάντα. Δικιά σου επιλογή Αναστασία. Έτσι ο Αλνούθα είναι. Τεράστια μπάντα, πραγματικά. Εντάξει, ωραία. Μετά με το επόμενο είναι Παναγιώτη που θα μπούμε. Ωραία, ωραία. Τεράστια μπάντα, τεράστιο κομμάτι. Αυτά με Pure Essence. Επαναλαμβάνω, αν κάποιο ήταν στο πρώτο του live το 97 Θεσσαλονίκη και στο πάρτι που έγινε μετά από τον Μπελέρα απέναντι, που έγινε χαμό, ή αν κάποιο ήταν στη Μαλακάσα. Στη Μαλακάσα λέω. Στη Φυρατίδα, σε αυτό το τρίμερο, από τα πιο ωραία Rogue Festival που έγιναν. Στον Περέα, να πούμε. Η Αναστασία κλείνει τη μουσική. Για να διαβάσω το μηνυματάκι, να πάμε στο break. Μην ξεχνά, δύο εισιτήρια. Άρης Πανετολικός, Ματσάρα, το Σάββατο, 7 η ώρα στο Κλεάνης Βικελίδης, FM και ονόματα επώνυμο δίπλα Άρης, αποστολή στο 54-526. Αυτή την εβδομάδα, λογικά την Παρασκευή, λογικά, δεν λέω σίγουρα, λογικά, θα δίνουμε προσκλήσεις για το live, όχι το live του μήνα, ίσως στα τρία live της χρονιάς για την κακόμοιρη Θεσσαλονίκη, έρχεται ο Θεός Πίτερ Μέρφη. Μιας και ο Άλεξ Σίλβα έκανε αναφορά στο Gothic και στις βραδιές εκείνες με τις ψηλώνες μελαγχολικές θηλυκές υπάρξεις στην πόλη να λυκνίζονται σαν βαμπύρ από ταινία σε μαγαζιά όπως το Silver Dollar με τις Gothic βραδιές του Τζο. Λέει λοιπόν ο Γιάννης, ο You will never go alone. Γιατί κυρία μου, γιατί καρδασάκο μου το σωματείο της Μικράς Ασίας δεν κανονίζει εισιτήρια για τα εκτός παιχνίδια, Ένα το κρατούμενο. Μήπως το αφεντικό της συντρακό μου, ξέρω εγώ και καρδασάκο μου δεν αφήνει. Δύο το κρατούμενο. Ρε το φουκαριά τον μπαοκτσί. Break, αδέρφια, και επιστρέφουμε. Καλημερίζω τον Μάνο και όλο το επιτελείο του Μπέργκλερ. Το Μπέργκλερ από αύριο επιστρέφει κοντά μας. Έχουν κάνει τρελή διακόσμηση στο Μπέργκλερ στην Καλαμαριά και έχουν μεγαλώσει τα μπιφτέκια τους, που είναι πραγματικά ονειρικά. Από αύριο επιστρέφουν κοντά μας. Μάνο, παιδιά, καλημέρα. Κωνσταντίνε, Βασίλη, να είστε καλά. Αριανάκια, παοκτσάκια, αερακλάκια και πάνω απ' όλα φίλοι της μουσικής και της υπέροχης αισθητικής. Καλημέρα, Μπέργκλερ, στην Καλαμαριά, Μεταμορφώσεως 5. Εδώ είμαστε, Τρόικα, με τσακίδι. Τι κομματάρα διάλεξα? Δεν ξέρει κανείς. Λάντινγκ, Μόμπι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Παπαδόπουλα, Τσαλτίδης, Ασλαμάς και φυσικά Αναστασία Λάμδα. Την ευχαριστούμε για ό,τι κάνει για μας όλα αυτά τα πρωινά που είναι μαζί μας. Τονούμε από καρδιάς την ευχαριστούμε. Διαγωνισμός τρέχει. Δύο εισιτήρια για το Άρης Πανετολικός. 14η αγωνιστική ελληνική Super League. Το Σάββατο στις 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, FM και όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης, τίποτε άλλο, μόνο Άρης, ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 54-526. Μήνυμα του ρομανίστα, είναι ο μοναδικός μάλλον που ασχολείται με το θεματάκι με τον David Beckham, που δεν πήγε στο Μπερναμπέου την Κυριακή για το River Boca, ενώ ήταν σουκού στην Ισπανική πρωτεύουσα. Μήπως ο Beckham έφαγε πόρτα στο Μπερναμπέου γιατί δεν τον θυμούνται ούτε οι σεκιουριτάδες? Σε αυτό το μάτς δεν υπήρχε χώρος για ψευτοποζέρια, λέει ο ρομανίστα. Καλείστε να σχολιάσετε το μήνυμά του. Δεν έχει κεράσει, το οποίο λίγο με τρομάζει. Με τρομάζει. Είναι σαν δύο, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι... Ωραία, εντάξει, κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα, μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, παντρεμένες σαρδέλες, λοιπόν. Εξαιρετικός ο βυθός. Αγνός στρατιώτης 36 στην Πολύνη. Πώς λέγεται εκεί? Τριεθνές, πώς λέγεται εκεί? Το τρίγωνο, εκείνο δεν το ακούω, εκείνο τρελαίνω με νέρφι. Το τρίγωνο της Πολύνης. Τριεθνές. Τριεθνές, πώς λέγεται εκεί πέρα και τα λοιπά. Μπράβο. Είναι τα παιδιά που έχουν ο Γιώργος και τρελό πάρκινγκ. Είχαν δει μάλλον λάθος. Μπράβο, από πίσω. Από πίσω. Το θυμάμαι. Έχεις πάει. Δηλαδή κάποιοι πηγαίνουν εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι να έχω πάει εκτός και να σου πω κάτι. Πώς ξέρεις το πάρκινγκ που δεν έχεις πάει? Τον είχαμε ρε, θυμάμαι πέρσι. Εγώ τον έχω κάνει σόου 30 φορές αυτόν. Μπράβο. Το βυθό. Περιμένουν γραμμές, έτσι. Περιμένει μία γραμμή. Υδροκέφαλες σαρδέλες. Καλείτε, ανοιχτές γραμμές, έτσι. 2310-287-888. Πάμε, καλημέρα, να λέτε όνομα για μάτα που σε ρίξετε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα φίλε, στον αέρα είσαι. Δεν μπαίνει μπρος. Πω ρε φίλε, και μουσική κλείσαμε για να ακούμε σένα. Φοβερό.
Μπράβο, δώσε πάνω. Μαζί μας έχουμε τις Rumen Calls στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 719 229 και στο rumen.gr. Rumen, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Υγρασία, ξεχάστε την. Κρύο, ξεχάστε το. Όλα αυτά ξεχάστε τα με Rumen Calls. Να τα ξεχάσετε τώρα έτσι όπως είναι λίγο δύσκολο. Βάλε και ένα θερμο μονωτικό. Ναι, σωστά. Γιατί χλωμοί είμαστε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δύο εισιτήρια για Άρης Πανετολικός. Να το έχω πει 15 φορές. Έχουν στείλει 4 μέχρι τώρα. 4. Έχουμε 4 συμμετοχές μέχρι τώρα. Ήρωες. Λοιπόν. Παιδιά, ποιος θέλει καλή, έτσι. Κάνω τηλεφωνικά. Κάνει. Καλή. Και από κινητό 6-9-45-287-38. Να μην ξεχάσω, γιατί το έχω την Κυριακή σημειωμένο το πρωί. Ναι, τι έχει. Χίλια μπράβο. Σε ποιον. Μιλώντας προηγουμένως για τον Σύλλαβο Άντερσον, να πούμε χίλια μπράβο στο Βαγγέλη Ντομόρα. Ρε Βαγγέλη, μπράβο ρε παλικάρι. Που γλιστρούσε πέρσι με την ΑΕΚ. Σε θυμάμαι στις δύο πρώτες φορές που σου είχα δει να δίνει συνέντευξη τηλεόραση πόσο φρικαρισμένος ήσουν. Απίστευτη ροή λόγου, ούτε μισή διακοπή, ούτε ένα μισό. Σε σύνδεση μέσω Skype από Λάρισα. Με το Open. Μπράβο. Που μίλησε στο μεσημέρι της Κυριακής. Μπράβο, Ευαγγέλη Μόρα. Χίλια μπράβο. Και ούτε ένα κλισέ. Ούτε ένα κλισέ. Χίλια μπράβο. Προφανώς σου έκανε και πάρα πολύ καλό η Ιταλία. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Προφανώς. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Ρωμανίστα. Είσαι ο Ρωμανίστα, παλικάρι μου, από Δυτική Αττική. Σε ακούμε, Ρωμανίστα, καλημέρα. Είναι εδώ Τσαλτίδης. Έψαχνε. Τον έψαχνε χθες. Ορίστε. Με έψαχνε. Τον ναι. έψαχνα, ναι. ναι. Δεν το βρήκα πουθενά. Πουθενά δεν σε στο Περιστέρι, στο Περιστέρι. Από πού μετέδιδα εγώ, το σπίτι μου. Δεν ξέρω, πού ήσουν στα δημοσιογραφικά. Δημοσιογραφικά. Ναι. Ένας μεγαλάζιο κράνος, δεν είδες, αυτό ήταν. Τι να σου πω. Δυνάμωσε λίγο πιο δυνατά να τον ακούμε. Καμπάνω, το είδω, το αυτή μέσα του. Λοιπόν, αφού φάσουν και εκεί. Ναι. Λοιπόν, πού, να για τον Άρη θέλω να σου πω μερικά πράγματα, γιατί εντάξει, τον Ατόμι το είπα χθες. Ναι, δεν ναι. ξέρω αν ακούγες στην εκπομπή. Όχι, δεν ακούγα, πετούσα. Ναι. Τώρα έτσι όπως σας είπαμε το 4-4-2 στην αρχή που παίζει ο Παντελίδης. Ορίστε. 4-4-2 δεν έπαιξε παρά μόνο στα τελευταία 10 λεπτά που βάλε το Διαμαντόπουλο. Κάτσε λίγο. Στην αρχή 4-4-2 ήταν. 4-2-3-1 ήταν, τα έχουν μπροστά. 4-2-3-1. Περίμενε λίγο. Ματέο Γκαρσία δεξιά, αριστερά ο Μπρούνο Γκάμα. Σιώπης Μπάσα, μπροστά τους ο Κολάσο δεκάριο, και Κολάσο. Άρα πού το έστω 4-4-2. 4-2-3-1 είναι, βρε. Γιατί ρε εσύ ο Κολάσο ήταν πολύ κοντά στο Γιουνές, ενώντας 4-4-2 όταν ήταν πίσω από τη σέντρα και πιέζες. Πεντακάθαρο 4-2-3-1 είναι, πεντακάθαρο, πιο καθαρό δεν γίνεται. Μήπως εννοεί ότι δεν έπαιζε ο Κολάσο, κατάλαβες. Μάριε, αυτά εναλλάσσονται. Φυσικά. Όταν είναι με μπάλα χωρίς την ομάδα χωρίς την μπάλα, ναι. φαίνεται 4-4-2 στο χώρο. Και όταν κάτι πολύ βασικό. Κατοχή, το 4-4-2 ναι. είναι δίπλα στο γήπεδο. Κάτι πολύ βασικό. Δεν είναι πίσω αυτό, από το γήπεδο. Αυτά όλα δεν είναι συστήματα. Είναι σχηματισμοί. Όχι. Άλλο μπράβο, σύστημα, ναι. άλλο σχηματισμός. Όχι μπράβο, μόνο εγώ το λέω και ένας το γράφει. Ένας, ο Αντώνης χωρίς τυράντες. Μόνο εγώ το λέω και ένας το γράφει. Τέλος πάντων. Άλλο ήθελα να πω εγώ. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο Μπρούνο Γκάμα είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλή πάσα, ένα από τους λίγους παίκτες που έχει κάθετη πάσα στο πρωτάθλημα, που το έχει δείξει στις πρώτες αγωνιστικές πιο πολύ βέβαια αυτό, και το βάζει στα άκρα. Εγώ νομίζω ότι λίγο τον αναδικείς. Όχι εσύ, ο προπονητής εννοείται, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ίσως θα έπρεπε να είναι ο Γκάμα να είναι δεκάρι. Έπαιξε 5 φορές εκεί και δεν ήταν καλός. Πότε λες, για την αρχή του πρωταθλήματος. Ναι. Σε 4-5 μάτς τον έβαλε εκεί και ήταν τραγικός. Κοίτα, αυτό μπορεί να έχει σχέση και με την απόβαση του παίκτη συνολικά. Στη Ριζούπολη, εκεί είναι δεκάρι ή στη φάση εκεί εσύ βγει. Στη φάση βγαίνει και του κάθε φάση κάνει την κάθε στο. Συστημένο είναι εκεί. Ναι, εκτελεί αυτό στο φάουλ. Εκτελεί αυτό στο φάουλ και εντάξει, προέκυψε να είναι εκεί. Εντάξει, εντάξει. Αλλά γενικότερα εντάξει, όλη η ομάδα δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ο Ατρόμητος δηλαδή. Ο Άρης ήταν τραγικός στο Περιστέρι, στο πρώτο ημίχρονο. Παρόλα ναι, αυτά σίγουρα. Βγαίνει ο Μάτσον γιατί του κάθεται ο τραυματισμός. Ο καλύτερος παίκτης του Ατρομήτου μένει έξω. Κερδίζεις το πέναλτι, το βάζεις εκεί και αλλάζεις όλο το μάτς. Και πας να το πάρεις μετά. Χάνεις το πέναλτι. Έτσι μόνο σιώπης άξιζε από την ομάδα σας. Σε ποιο παιχνίδι. Στόρα με τον Ατρομήτου. Δεν νομίζω. Ναι, δεν θα το σιώπη. Ήταν πάρα πολύ. Έκανε τη χειρότερη του εμφάνιση. Ναι, ο Σιώπης. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν προσπαθεί. Έχει πάθος. Έχει τρέχει. Κάνει. Αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη. Αλλά ακριβώς επειδή αυτό το παιδί τα δίνει όλα μες στο παιχνίδι και λάθος που κάνει
δεν φαίνεται τόσο πολύ. Αλλά ο Σιώπης έκανε το χειρότερο του παιχνίδι με τον Άρη. Είναι ενθουσιώδη. Ναι. Γενικά στο πρώτο ημίχρονο η 11 και η 11 αν εξαιρέσει λίγο το Βέλεφ. Ναι, βάλε έναν επίλογο τι περιμένει κι άλλο. Ναι, ναι, κάτι τελευταίο. Ναι, παλικάρι μου. Τώρα πιστεύω ο Παντελίδης έτσι όπως τον έχω κόψει εγώ πάει για δεύτερο ρόλο πιο πολύ να παίζει με τον Άρη. Τώρα μπορεί να βγω και λάθος. Αν είναι να παίξει όμως έτσι αυτό το παιχνίδι, νομίζω θα ήταν καλύτερα να είναι ο Γιουνές δεύτερη λύση. Και να έχει τον Τικινί μόνο επιθετικό. Σωστό, καλό. Για να βγαίνει γρήγορα στην κόντρα, όπως έγινε και με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και με τον ΠΑΟΚ, ο Τικινί ήταν πολύ επικίνδυνος στο ανοιχτό χώρο. Ωραία. Έγινε Ρωμανίστα. Παλικάρι μου, έγινε. Αυτά. Έγινε. Φιλιά στην Αττική. Να είσαι καλά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Εγώ είμαι. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Πανετολικός είμαι, για το μάτς πήρα να τι, πω. Ναι, τι ήσουν, τι είσαι? Πανετολικός. Α, Πανετολικός. Ένα όνομα θες να μας πεις? Βασίλης. Βασίλη, ναι, με Βασίλη. Μεγάλη χαρά ακούμε εδώ Πανετολικού. Πάμε, παλικάρι μου. Γιατί λες, Μάρη, ματσάρα, ειρωνικά το λες? Ποιο? Όχι, ίσα ίσα. Το Άρης Πανετολικός? Ναι. Καθόλου. Τι εννοείς δηλαδή? Πρώτον, ένα-ένα. Λατρεύω Πανετολικό. Α, έχω αγοράσει προϊόντα επίσημα από την μπουτίκ των οπαδών σας. Και Αγρίνιο λατρεύεις, είναι πολύ heavy metal πόλη, έχω να σου πω. Το, φυσικά, έχω και CD από δύο συγκροτήματα. Πες τους Stoneράδες, ρε, που παίζουν Stoner, heavy Stoner. Δεν θυμάμαι τώρα, είχαν έρθει παλιά μωρά στη φωτιά, Whisborn Nas, στο Αγρίνιο, αυτά έτσι. Έχει κάνει, ρε εσύ, είναι να κατέβω με το φίλο μου τον Ζαφύρι που έκλεινε live κάτω στο Αγρίνιο. Έχω περάσει από Αγρίνιο δυστυχώς διερχόμενος, για να πάω Βόνιτσα και Μεσολόγγι, δυστυχώς δεν έμεινα. Λατρεύω Πανετολικό και την ιστορία του. Εντάξει. Και να σου πω κάτι. Το έχουμε μάλλον θέμα. Το άφησα για αύριο. Και για σήμερα κολούσε, αλλά το άφησα για αύριο. Ναι. Ποια είναι η πιο μεγάλη στιγμή του Πανετολικού που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ελλάδα με κάτι που συνέβη με διαιτητή στο Αγρίνιο? Καλά, είναι γνωστό. Με το φοβερό ΠΑΟΚ που πήρε πέναλτι από τότε. Το όχι του Κουσούρου ΠΑΟΚ, έπαιρνε τα πέναλτι στο 85. Κουσούρι πήρε ο ΠΑΟΚ, μάλιστα. Είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το πέναλτι είναι. Το πέναλτι το έχει δει μόνο ο διαιτητής, ο Ράμος. Ναι. Ναι, και μετά είδε και ταυτίτη βέβαια. Ναι, δεν πειράζει. Μπράβο. Το έχω αφιέρωμα μάλλον αύριο. Ήταν η επέτειος πριν από 8 μέρες. Με τη σφαγή του Πανετολικού από τον ΠΑΟΚ 0-2 στο Αγρίνιο. Βέβαια, μεγάλη σφαγή. Γιατί θέλω. Υπάρχει ένα βίντεο. Και είμαι φίλος του Παναγιώτη, του φωτογράφου, που ο μπαμπάς του είναι επί χρόνια φωτογράφος του Πανετολικού. Του Δερβής. Το ξέρεις, το Παναγιώτη, που σπουδάζει πανεπιστήμιο. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Πώς είχε πέσει, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που είχε φέρει ο Πανετολικός τη σεζόν 97-98 1-1 μέσα στο Χαριλάου. Ναι. Πώς είχε πέσει το Άρης, δεν το λέω χλιβαστικά. Πραγματικά πώς είχε πέσει την προηγούμενη σεζόν, τι είχε γίνει και είχε πέσει. Είναι εδώ ο ρεπόρτερ του Άρη τι και. Πώς είχε πέσει ο Άρη, την ιστορία με τα δελτία, λέει το παιδί. Είναι, πήγε στα δελτία στο Βύρονα. Η γνωστή υπόθεση, ο Καλογιάννης ήταν τότε στον Αθηναϊκό και ήταν φυσιολογικό να τη φάμε την τιμωρία. Α, έπεσε από όχι αγωνιστικά, δηλαδή του 96. Από αυτό στην ουσία έπεσε. Ξεχάσαν τα δελτία. Ξεχάσαν τα δελτία. Βασίλη, αν επιτρέπετε, μένει στη Θεσσαλονίκη? Όχι, Αγρινιώτης, είμαι, αλλά μένω Αθήνα, σπουδάζω Αθήνα. Από πού μας ακούς τώρα αυτή τη στιγμή? Από το ίντερνετ. Στην Αθήνα? Ναι. Αυτό εννοώ, στην Αθήνα. Εντάξει, ωραία, Βασίλη. Ωραία. Έγινε, ναι. Παλικάρι μου. Γιατί τότε υπήρχε ο Πανετολικός του 96-97 και 97-98 ήταν ο Μαδάρα. Mm. Ψάξαν, θες, Μάρια. Εσύ πλάκα μου κάνεις. Έχω με, Πανετολικό τρελά αφιερώματα. Με δελακά, με Αντεμάρ και μπράβο. Με. Ποιον άλλο, ας πούμε, Κωνσταντόπουλο, πολύ καλή παίχτες. Και ναι, έγινε το στημένο με τον Παναργιακό τότε κτλ. Είσαι μικρός, θα σου πω κάτι. Μπράβο. Θα σου πω κάτι. Έχω πάει σε 800 μέρη σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Ο νομός Αιτωλοκαρνανίας, τώρα αυτό που δεν με συμφέρει που το λέω, αλλά επειδή εγώ τον αγαπώ τον τόπο σας, τον αγαπώ, είναι πολύ ωραίος τόπος, ναι. Ρε εσύ, πολύ αφιλόξενοι άνθρωποι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε όμως και ξεχασμένοι. Τα δίνουν όλα στην Πάτρα και όλα στα Γιάννενα. Και εμάς μας γράφουν. Ναι, αλλά πάω και εσύ. 25 χιλιόμετρα μακριά περνάει. Έχεις δίκιο. Ο Πάουκ έχει το κουσούρι. Έχεις μόνο δίκιο. Γιατί δεν τα παίρνει τα πέναλτ. Και πέρσι πώς το πήρες το πέναλτ. Και οι χιδέοι Παουκτζίδες ήρθαν και έβριζαν από το πρώτο λεπτό χωρίς να τους έχουμε κάνει τίποτα. Βέβαια. Και όταν ήμασταν μαζί, παλιά το 14 και καλά εναντίον του Ολυμπιακού, δεν έλεγαν τίποτα. Άλλο. Και τώρα βρίζουν. Όχι, κανένα άλλο. Τα πεναλτάκια. Παίρνεις να του χαίρεσαι. Και εύχομαι την επόμενη χρονιά να βγεις το 10ο όπως βγήκε το 85. Εύχομαι μια ζωή να είσαι η σκιά του Παναργιακού. Παλίκαρε!
Πού είσαι, αγόρι μου. Είσαι ο ακροατής της χρονιάς. Και αν το πάρω, θα το πάρω και του χρόνου το πρωτάθλημα. Κατάλαβε. Εύχομαι να είσαι η σκιά του Παναργιακού. Μόνο για σένα αυτό. Είσαι περήφανο για αυτά που γίνονται στον Πάο, είναι δυνατόν. Άρα, κακομίρι. Πλήσει κεφάλαιο και εσύ πλήσει κεφάλαιο εκεί πέρα, κύριε. Από το Αγρίνιο. Πλήσει κεφάλαιο εκεί πέρα σου κάνουν. Πλήσει κεφάλαιο. Όσο ειρωνεύεται τον Πάο αυτό, άλλο τόσο θα ειρωνεύουμε κι εγώ. Όσο ειρωνεύεται το κουσούρι του Πάο. Έχει αρρώσει ο Πάο του τίτλου, δεν ειρωνεύεται το παιδί. Έχει αρρώσει του τίτλου ο Πάο, Μα τι πάει να πει, ήρθατε στα γρήγορα και βρίζετε από το πρώτο λεπτό. Αυτό τι σχέση έχει με τα πέναλτι. Το λέω επειδή είσαι σύντροφο, έχει αλλοιωθεί η κερκίδα. Δεν θα το πει. Έχει αλλοιωθεί η κερκίδα. Χαιρετώ. Στο καλό. Να είσαι καλά, Βασίλη, να σε ακούμε κάθε μέρα, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Και δεν ήταν αριανό ή γάβρο. Ό,τι αλλήμονται. Πανετολικό είναι. Ναι, πανετολικό, ναι. Γιατί το αφισβητεί, Πανετολικό! Και όρμηξε για το παιχνίδι του Άρη, ρε φίλε. Στον τον Άρη, με εμένα πήγε. Όχι, ρώτησε για το Άρη Πανετολικό, δεν είπε τίποτα. Όχι, μου σήμιξε εμένα ότι καλά ηρωνεύω. Έχει την αίσθηση ότι όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν τα βλέπει αυτά. Ποια να δει, αγόρι μου γλυκό, να τα πάρουμε ένα-ένα από την αρχή τη χρονιά. Πάλι τα ίδια θα κάνουμε. Ένα-ένα από την αρχή τη χρονιά θα τα κάνουμε. Ένα-ένα να τα πάρουμε. Μία-μία τη βάση, ρε φίλε. Ένα απέναντι στη Λαμία, αυτό είναι, αγόρι μου γλυκό. Αυτό είναι ένα απέναντι στη Λαμία. Αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης. Ένα με 10 παίξε πρέπει να παίζει ο Αστέρα Τρίπολης. Ναι, τότε τα είπα. Φυσικά τα λέω. Ωραία. Όχι, δεν είναι αυτά που λέτε. Δεν έχασε ο Άρης 4-2. Δεν έχω. Δεν αποβάλει τον Μπουζούλα στη βάση του πέναλτι. Σωστό. Δεν αποβάλει! Ναι. Με έβαγε το παιχνίδι! Σιγά, μίκλε. Θέλω να φύγω. Μίκλε, εντάξει. Δεν αυγεί. Δεν αυγεί. Έχω να αφήσει. Είναι δυνατόν, βρε κάμπια, να καλύψω εγώ τον Ντόρτι με το διαιτητή για μια αποβολή. Προσβάλλει κάμπια. Λοιπόν. Βρε γυμνοσάλιαγκα. Εντάξει, πιο καλό αυτό. Γυμνοσάλιαγκα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχει το γύμνο μέσα γι' αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν. Με το μυαλό στον Μπακού. Πε μου κάτι πολύ απλό. Το μάτσα έχει κρυθεί, είναι καθαρισμένο με τη Λάρισα. Καλά, εννοείται. Στο μυαλό σου αυτό. Δεν δίνει κίτρινη κάρτα. Στο μυαλό σου. Στο θέατρο του Ζαμπάκια πέναλτι. Πέναλτι στο 52. Πέναλτι πιο μπροστά από το ένα πριν το 1-0. Δεν το δίνω εγώ. Επειδή σκάς γάιδρο. Κίτρινη κάρτα στο Ζαμπάκια πέναλτι. Για θέατρο. Δεν έχω δει το μάτς. Πάω γιατί είμαι στο Περιστέρι. Πιο καλά, πιο καλά. Αλλά έκλαιγα πραγματικά με τη σφαγή από όσα διάβασα από τον έγκυρο Αλέξη Κούγια. Πες ότι είναι έγκυρος, θα πας μια αγωγή στην κεφάλαια. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει, ρε φίλο, Άλεξ. Σταύρο και Άρη, καλημέρα, να είσαι καλά. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Άλεξ. Αυτά τα κάνατε πρώτο θέμα. Τα πήγε τα δελτία. Τα πήγε τα δελτία. Είδου η Ρόδος, είδου και το πείδημα. Θα τα πάρει πίσω τελικά. Άλλος πάει να τα πάρει. Άλλος πάει να τα πάρει, μάλιστα. Οι μαγκές θα τις πληρώσει, έτσι. Ο Πάοκ πλήρωνε κάποιες μαγκές του. Ποιες μαγκές με Ευρώπη το 87, μαγκές με Βουλινό, τις μαγκές τις περσινές μείον 2. Γιατί στο συν 10 ήμουν τώρα. Στο συν 10 δεν ήμουν τώρα. Τώρα θα είχαμε γύρω θριάμα από τα Χριστούγεννα. Απλά το τρενάρουμε λίγο ακόμα, κατάλαβες. Λίγο ακόμα το τρενάρουμε. Ακούς όλη η Ελλάδα πως σκεφτεί για σένα. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Γρηγόρης. Άκουσες ένα νέο παιδί που είναι πανετολικό. Να τα βάλουμε κάτω, αγόρι μου γλυκό. Να τα βάλουμε κάτω. Θα του πληρώσω εγώ το αεροπορικό να έρθει εδώ πέρα. Θα βάλουμε μία-μία τις φάσεις, να τις βάλουμε. Αν ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα ή όχι. Αλλά μετά, εγώ θα του πληρώσω τα εισιτήρια. Όταν θα καταλάβει το λάθος του, θα μου το πληρώσει διπλούν. Άντε, ανέβα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ανέβα. Κάνε τον ακροατή. Δεν έχει. Δύο εισιτήρια. Ναι. Άρης Πανετολικός Ματσάρα το Σάββατο 7 η ώρα Κλεάνης Βικελίδης. Ο φίλος του Πανετολικού που πήρε πριν να έρθει να του το δώσω τζάμπα. Ένα εισιτήριο, αν έρθει ο Βασίλης, το δίνουμε στο Βασίλη. Βασίλη, έλα στο Λίπερο. Ανέρα, μπει, έλα. Δίνω εγώ δωρεάν. Ένα αγνό νέο παιδί που βλέπει ποδόσφαιρο. Αγνό, μάλιστα. Έτσι, και βλέπει την καρδιά του να πληγώνεται. Από τι? Έτσι. FM και όνομα τεπώνυμο δίπλα Άρης, αποστολή στο 54-5-26. Αναστασία, δεν ξέρω αν το έχω πει. Τους Ρέτ Χοτ Τσίλι Πέπερς τους λατρεύω. Που με μία λέξη λέγονται απλά τσούσκες. Λες τσούσκα αυτό. Τι ακούς, τσούσκες. Τους λατρεύω, δεν σχολιάζω. Μπαντάρα. Που άργησε περίπου μία 7-8 ετία να παίξει ροκ. Έπαιζε κυρίως φανκ. Δεν μ' αρέσει τον μπάσο τους. Δεν έχουν καλό μπάσο. Λέμε κανένα χαζό να περνάει η ώρα. Νομίζω ότι ο Βασίλης, ο νεαρός Αγρινιώτης από την Αθήνα, ο παδός του Πανετολικού, έχει κλέψει την παράσταση όχι μόνο για την ημέρα αυτή, αλλά για όλη την εβδομάδα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο εν τη γενέση της εβδομάδος να κλέβεται η παράστασή της, έτσι στα γρήγορα, ημέρα Τρίτη. Περιμένουν δύο γραμμές, δύο εισιτηριάκια, Άρης Πανετολικός το Σάββατο λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι και το εννοώ, δεν ηρωνεύομαι, λατρεύω Πανετολικό, σέβομαι Πανετολικό 1926, αγαπώ Αγρίνιο που όπως σωστά είπε ο Βασίλης είναι ροκ πόλη. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Κοιμούνται. Επόμενη γραμμή, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει, παλικάρι μου. Έλα, Γιώργος Πάοκ από Ξάνθη. Γιώργος Πάοκ από Ξάνθη, νομίζω ότι ήταν χυμαρόδης εναντίον σας ο Βασίλης ο Αγρινιώτης από την Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι πρώτα απ' όλα, έτσι. Ναι. Επειδή τον άκουγα. Ναι. Είδα και το μάτς χθες, έτσι το πανετολικό. Και εγώ το έβλεπα, έτσι. Και κάθομαι να άκουγα στην κερκίδα πόσο κρίμα είναι, ρε παιδί μου, νέοι άνθρωποι να φωνάζουν Αγρινιάρα, σ' αγαπώ με τον νι εκεί, Αγρινιάρα. Κρίμα είναι τα παιδιά να βγουν λίγο πέρα από το χωριό τους, να δουν και τίποτα άλλο. Να σου πω κάτι. Δεν περίμενα να πέσεις τόσο κάτω. Όχι, γιατί. Έχεις πάει στο Αγρίνιο, ρε Μάριε. Έχεις πέσει στα μάτια μου, σε αγαπώ, σε λατρεύω. Κοροϊδεύεις την τοπιολαλιά κάποιου. Ναι, εντάξει. Οι Αθηναίοι καλά κάνουν και μας λένε, ρε φίλε, καλημέρα με το 5 λάμδα, Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη καλά σας κάνουν και σας λένε. Δηλαδή, βγαίνεις για το παιδί, αυτό που έχεις να πεις είναι το ότι στο Αγρίνιο λένε νι. Ωραία, ωραία, ωραία. Δηλαδή, πραγματικά, ρε εσύ Γιώργο, ειλικρινά, πιο κάτω να κατέβεις, τι να πω. Μαρέ, να το πάρω πίσω να του πω κάτι άλλο. Είπες κάτι. Οι άνθρωποι στηρίζουν Πανετολικό, πηγαίνουν στο γήπεδο, σε ενοχλεί αυτό. Όχι. Και μιλάς τώρα για την Ξάνθη που η μισή είναι Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή, ας πούμε. Η μισή είναι ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων. Και είναι ΠΑΟΚ. Ντροπή, ντροπή. Γιατί ντροπή. Σιγά μην είναι ΠΑΟΚ, ρε. Γιατί πήγανε τελικό. Έτοιμα στάχω, Έτοιμα στάχω. Γιατί πήγανε τελικό. Πήγανε τελικό με Ολυμπιακό και ήταν 632 άτομα. Παραπάνω ήταν, αλλά τέλος πάντων. Καθόλου παραπάνω. Ξάνθη περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί. Καθόλου παραπάνω. Δεύτερη είναι ΑΕΚ, μετά είναι. Δεν πήγε ημιτελικό ο Ηρακλής. Άρης. Και αγαπώ την Ξάνθη. Αλλά τώρα εσύ Γιώργο βγαίνεις και λες για το παιδί, για την προφορά του παιδιού, ας πούμε. Χρήσανθε, έλα να μου πεις για την πόλη μου. 25 φορές έχω έρθει στην πόλη σου. Δεν υπάρχει ούτε ένας με κασκόλ του ΠΑΟΚ. Ούτε ένας. Με κασκόλ, δηλαδή κυκλοφοράει ο κόσμος. Του Άρη έχω δει, με φανέλα του Άρη. Εκεί, στην πλατεία απέναντι από το ρολόι, εκεί. Τι φανέλα φόρεγε, του Γκουγκουλιά. Αυτό καλό. Τώρα είσαι ο Γιώργος που αγαπώ και όχι, όχι, του Μπενίσκου. Του Μπενίσκου. Αυτό ναι. Του Μίμη. Μέχρι και ο Μπενίσκος απέκλεισε. Εντάξει. Εντάξει. Έρχομαι την άλλη Κυριακή, να ξέρεις, περίμενε. Πότε έρχεσαι? Α, ωραία, θα πάω κι εγώ. Πού θα πας? Πάω καμιά φορά σε κάτι τέτοιο, δηλαδή την Κυριακή ήμουνα μέσα. Πού να πας τώρα όμως, τώρα θα έχει 3.000 αργιανούς εκεί, πού να πας? Σιγά μην σας δώσει εισιτήρια. Μήνυμα Ηρακλειδέα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια μας έδινε που ήμασταν 3.000. Μήνυμα Ηρακλειδέα. Γιώργο! Μήνυμα Ηρακλειδέα Θωμά Τόντον, με αφορμή την παρουσία σου. Μίλησε τώρα ο πρωτευουσιάνος ο Ξανθιώτης που ακούει κάθε πρωί τον ημάμι. Και είναι ΠΑΟΚ γιατί στην πόλη του έχει την πιο ανέραστη επαρχιακή ομάδα. Τώρα πρόσεξε να δεις, έτσι, με λες εμένα γιατί χαρακτηρίζει την τοπιολαλιά κάποιου και ο άλλος χαρακτηρίζει το θρησκευτικό στοιχείο της πόλης. Όπα, εγώ η μάμη μου λείπει να ακούω το πρωί όπως στην Ξάνθη. Ναι, και στην Κομωτινή. Εγώ έχω ωραίο. Μάμη, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Ωραίο, ωραίο. Άλλο αυτό που λέει, άλλο αυτό. Σας λείπει η μάμη αφού Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας. Καλή, γεια σας. Είναι παιδί να την έχεις κόψει. Είναι Τούρκος, ο μπαμπάς ήταν Τούρκος. Ο μπαμπάς ήταν Τούρκος. Όχι. Μαριλής, αυτά είναι. Όχι, αυτό είναι το επίπεδό τους. Σε αυτούς δίνει θάρρος. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Το επίπεδό τους αυτός είναι. Όταν εγώ τον έκλεινα όμως την πρώτη φορά, μου έλεγες μη τον άνθρωπο ας τον ακουστεί. Πάρ' την τώρα από τον άνθρωπο ας την ακουστεί. Ξαναπέστε το τελευταίο γιατί δεν ακούστηκε στην αρχή. Ακούστηκε μια χαρά. Μια χαρά ακούστηκε. Ωραία. Παιδιά, μπορούμε άνετα να βγάλουμε έναν ακόμη. 2310-287-888. Αντιλαμβάνεσαι ότι το τροϊκόκκινο αυτό δεν ξαναβγαίνει ποτέ. Εντάξει, έμανα το. Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας. Εντάξει, κακιά στιγμή. Ερήφανος, μπράβο, πολύ καλός. Κακιά στιγμή. Εξαιρετικός. Αν όμως τον πω εγώ έτσι, θα πει αντεθνικό, ότι βρίζεις. Και ποια είναι η πλάκα, ότι εγώ είχα το θάρρος στο παιδί, την ώρα που είναι στον αέρα, ο Βασίλης, ο Αγρινιώτης, να του πω ότι έχω νιώσει στον ομό σας, στην περιοχή σας, πάρα πολύ αφιλόξενα. Εισέπραξα μεγάλη αφιλοξενία. Ενώ καλοί άνθρωποι, δεν ξέρω, αλλά λίγο πιο τραχείς άνθρωποι. Και μάλλον, να το πω, δεν τους αδικό. Μια χαρά είναι στη Ξάνθη. Ναι, βρε, τους δεν λέω για Ξάνθη, βρε. Όχι για Ξάνθη, για το Λακαρνανία. Όχι για Ξάνθη. Γενικότερα για τα Λακαρνανία. Δεν είναι τόσο. Τέλος πάντων. Είναι λίγο. Δεν δίνουν σημασία στον τουρισμό, βασικά. Και καλά κάνουν. Μαρία, να καταλάβεις κάτι. Στο γήπεδο
εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ισχυροί μέσα στη μάζα. Ναι. Εντάξει, έτσι. Δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τον Ξανθιώτη, τον Αγρινιώτη από τη συμπεριφορά των πέντε στο γήπεδο. Γιατί είναι η συμπεριφορά τους στο γήπεδο. Έλα, μωρέ. Αν πας έξω. Πάνε όλοι και τους βρίζουνε. Ποιος σου σέβει. Πάνε Ολυμπιακοί τους βρίζουνε. Πάνε Παοξίδες τους βρίζουνε. Γιατί, συγγνώμη, πάνε Αεξίδες τους βρίζουνε. Έρθουνε... Και το κλασικό, άντε μωρέ, ομάδα. Το ακούω αυτό, τρελαίνομαι. Όλοι εδώ, δηλαδή οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, για όλες τις άλλες ομάδες, αυτές οι ομάδες. Δεν λέω τη λέξη που αρχίζει από κάπα. Εντάξει. Κάτσε, παίξε μόνο σου, ρε φίλε. Αυτές είναι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Πανετολικός, η Καλαμάτα, ο Όφη, η Δράμα, η Δόξα Δράμας, ο Πανδραμαϊκός που θαύτηκε επειδή οι άνθρωποι είχαν αριστερές καταβολές για να ανεβεί η Δόξα. Και πάει λέγοντας. Καλημερίζουμε όσους μας ακούνε και είναι Πανδραμαϊκοί και δεν είναι λίγοι. Αυτός, ο Παοξής λέει για σένα 164, για τον Άρη. Έχει 6 πέναλτι, τα 4 φάντασμα. Ποιος έχει εύνοια. Είσαι τραγικός, φίλε. Ποιος έχει εύνοια. Ούτε ένα φάντασμα. Το ένα και μοναδικό το φάντασμα στο είναι. Στο Περιστέρι τον... είναι Χρυσάνθε. Το κρατάει, ρε φίλε, καθόλου. Έλα, δεν δίνεται αυτό. Μόνο πολύ τραβηγμένο. Δεν δίνεται. Έχει το και... τον κρατάει, ρε φίλε. Προς τιμή του και ο Στέφανος Αριανός το είπε, λέει αυτό τώρα και να μην μου το δίνει, θα έλεγα τίποτα. Λέει, εντάξει, τον κάνει τώρα. Ρε φίλε, τον τραβάει. Τέτοια στον Ολυμπιακό στην Ξάνθη δεν δίνει 2. Στον ΠΑΟΚ δίνει. Άρα ένα πέναλτι εδώ με τον Γιώχανσον που το ισοφαρίζει με πέναλτι μούφα στο 93. Έχω πάρει ένα πέναλτι και μου το ισοφαρίζει με μούφα πέναλτι στο 93. Όλα τα υπόλοιπα είναι και δεν μου έχει δώσει. 2 στα Γιάννενα. Πανιόνιο. Μου ακυρώνει γκολ στη Λαμία. Με τη Λάρισα. Τι λες τώρα. Μην τα μετράς έτσι, μωρί. Και εγώ αν το πάω έτσι, ότι ο Ηρακλής έχει άλλους 3 βαθμούς. Μία γραμμή τελευταία. Εγώ δεν μέτρησα βαθμούς. Πέναλτι μέτρησα γιατί έτσι αλλιώς θα τα χάνα μετά. Ναι, ωραίο, σωστό. Σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γραμμή τελευταία πάμε, παιδιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, είστε από το Αγρίνιο. Όχι, όχι, από την Βαλσαμή είμαι, στην πιάτσα ταξί. Αντώνης ο Ταρίφας, είμαι Αριανός. Ο Γιώργος! Αντώνης ο Ταρίφας. Έλα ρε Αντώνη, Αριανάκι, Αντώνης, καλημέρα, ταξίδι. Για να ρωτήσω εκεί το πάνελ σας εκεί πέρα, πέρυσι το Πανετολικός ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ στο 98 με πέναλτι του Φρίγκο, γιατί ήταν πέναλτι. Όχι. Εννοείς μες στο Αγρίνιο. Μες στο Αγρίνιο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Που το κάνει ο στόπερ, ο Αλβανός, ο Μιχάη, ναι. Ναι, ήταν πέναλτι εκείνο. Ναι, αλλά έτσι βγάλαμε χάρη την πρωταθλήματα. Παίρνοντας 3-3 βαθμουλάκια. Αυτά δίνονται τα πέναλτι, Μάρια. Αφού τα δίνουν στην ελληνική επικράτεια και στη γέννη επικράτεια, θα τα παίρνουμε και εμείς. Τι κάνουμε, έτσι είναι. Ναι, εγώ σου λέω ότι αυτό του Άρη ο Περιστέρι είναι τραβηγμένο. Για μένα, sorry λίγο, να το κλείσω λίγο αυτό. Για μένα που μεγάλωσα αλλιώς, αυτά δεν είναι πέναλτι, έτσι. Ναι, και για μένα. Είχαμε μεγαλώσει με σπλοξίματα, με δαγκονιές, με αυτά. Αλλά τώρα τα τελευταία 2 χρόνια δεν ξέρω τι γίνεται. Μόλις δούμε κάτι, πάπ πέναλτι. Έτσι άκανε. Αφού τα δίνουν άλλοι, θα τα πάρουμε κι εμείς. Έτσι είναι. Ναι. Για μένα δεν είναι. Αυτά είναι γελία πέναλτι. Δηλαδή, αλλά απ' την άλλη σου λέει ο επιθετικός και πώς θα πάρω εγώ. Πώς θα πάρω εγώ θέση της περιοχής όταν αγκαλιάζει ο άλλος. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για αγκαλιάζω, δεν μιλάμε για τέτοιο. Δεν μιλάμε για απλά τις βροξίματα. Πάει να σηκωθεί όλος τον αγκαλιάζει και το κατεβάζει κάτω. Έτσι θα το δώσει πέναλτι, άκανε. Ναι. Έτσι είναι, Αντώνη. Εντάξει, παλικάρι μου. Έγινε, φίλε. Καλημέρα, καλή δουλειά, Αντώνη. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς σε όλους τους cab drivers. Πες τους δύο νικητές του Άρης. Λοιπόν, να δώσουμε νικητές για το Άρης Πανετολικός. 9 άτομα στείλατε. Καλή συμμετοχή, γιατί ακόμη είναι νωρίς, είναι Τρίτη. Μία μουσική ανάσα και δίνω τους δύο νικητές για το Άρης Πανετολικός. Βασίλης Νικολούδης. Τελειώνει το κινητό σε 8:29. Βασίλης Νικολούδης, 8:29. Και Σταύρος Γρηγοριάδης τελειώνει σε 3:82. Σταύρος Γρηγοριάδης τελειώνει σε 3:82 και Βασίλης Νικολούδης. Λοιπόν, αποχωρούμε σιγά σιγά. Αυτά. Λοιπόν, άλλο κάτι δεν είχαμε, ούτε κλήρωση ούτε κάτι άλλο. Να καλημερίσω το Πιπερών. Σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών στην Ανθέων, πρώην Ανθέων, Γεωργίου Παδρέου 25, ανατολικά. Delivery έως και το κέντρο φτάνει γραμμή εκεί, Εθνικής Αμήνης του Λευκού Πύργου. 2310-868-868, 15-17, διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα, διαλεγμένα ένα και ένα, φτιαγμένα με πολύ πολύ μεράκι από το Πιπερών. Ευχαριστούμε Αναστασία για μία ακόμη φορά για ό,τι κάνει για μας αυτά τα πρωινά. Κάνει πραγματικά μαγικά, μας δίνει ρυθμό, μας δίνει ζωντάνια, μας πιντάρει πάρα πολύ. Από αύριο πάλι θα έχουμε... Λοιπόν, με το καλό αύριο, 10 η ώρα, θα είμαστε εδώ μαζί σας. Η επική τρόικα με Τσαλτίδη. Θα είμαστε κανονικά αύριο. Με Παπαδόπουλα, με Ασλαμή
Ευχαριστούμε τον Βασίλη, προφανώς ο ακροατής της εβδομάδας, νεαρός ακροατής της Τρόικας. Το εισιτήριο για τον Άρη είναι από μένα, το είπαμε. Είπε στους νικητές τον Άρη. Τρεις φορές τους είπες, μπράβο. Ωραία. Οι νικητές ήταν μια προσφορά ναι. από τις. Ήθελα να πω κάτι. Ναι. Αυτή. Συγχαρητό, το κάναμε τον Βασίλη, δεν φύγαμε μάγκα. Βασίλη, φιλική συμβουλή. Αν ανοίξει γραμμές η επόμενη εκπομπή, μην βγεις. Έτσι λέω εγώ. Καλύτερα, μην βγεις. Αδέρφια, keep on bloody rocking και μην ξεχνάτε, μην ταΐζετε τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια. Καλημέρα, Δημήτρη, αγόρι μου, γίγαντα.